Σαν μπαίνει ο Σεπτέμβρη στο σχολείο ξεκινά. Νυχτώνει πριν ακόμα γυρίσω από τη δουλειά. Λέω θα έρθει ο Οκτώβρη, παρέλαση ξανά. Αλλά ποιο έχει κέφι φθινοποριατικά. Τι ώρα είναι? 10! Ποιο είναι πρωινιάτικα? Έφτασε ο Δεκέμβρη, έστρωσα χαλιά. Θα φτιάξω κουραβιέδε με λόμα καρονά. Θα ανάψω και το τζάκι, θα ψήσω καστανά. Μα ποιο θα κατεβάσει τα χριστουγεννιάτικα? Νούτσα ήταν. Ωραία, εκεί κάπου θα ήταν, δεν ξέρω εγώ. Πήγαμε στην Ιταλία, θα πηγαίναμε. Συγγνώμη, χθε στο GNTM στη Λούτσα πήγαμε. Στο Σαλονικό, παιδάκι μου, πέρα από εδώ. Εμεί γιατί δεν βάλαμε το Αμάλφι, ήρθαμε ω το Αμάλφι. Μα πήγαμε για μεταξωτέ κορδέλε. Παιδιά, δεν έχει σημασία το τοπίο. Το θέμα είναι εσύ που θε να είσαι μέσα. Πώ νιώσει, νιώθει. Εγώ στο Αμάλφι θέλω. Εκεί ήσουν εσύ. Αλλά είμαι στο πρωινιάτικα, πάμε να αρχίσουμε την εκπομπή. Κακό είναι το πρωινιάτικα. Δεν καταλαβαίνω πάρα πολύ ωραίο το πρωινιάτικα. Αυτό σε χάλασε να συνεχίσει να στραβάει. Αμάλφι, δεν που θα μας πεις εμάς για το Αμάλφι. Άχρηστη. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Μα είναι τώρα το χωριό από τη Σφράγκη πάνω τώρα. Θα μας πεις εμάς για Ιταλία. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Κυρά, κάτι φωτογραφιάδες. Να ρωτήσω κάτι. Αυτοί δεν είχαν πάει στην Ιταλία τις προάλλες και γύρισε η καγιά. Εγώ νόμιζα ότι αυτό. Καλέ, Μεκ. Για τον ημιτελικό αυτή είχαν πάει για μετά. Είσαι εσύ τώρα ένα μήνα μετά. Πώς ψήθηκα εγώ ότι είναι το Αμάλφι και ήταν στη Λούτσα. Δεν πειράζει, γιατί η Λούτσα δεν ήταν νερά. Μα δεν βάλαμε μια Λούτσα πίσω και μπει. Μα δεν ξέρουμε, έχουμε τόσο ωραία μέρη. Ήταν ανάγκη να το παίξουμε ντεμέ και Αμάλφι, ότι είμαστε τύπου. Παιδιά, είναι εδώ πώς νιώθει. Τα κορίτσια νιώθαν ότι είναι στο Αμάλφι. Και γιατί δεν του πήγαν στην Ήδρα. Κοιτούσαν προ το Αιγαίο, κατάλαβε. Δεν κοιτούσαν προ την πλευρά τη Λούτσα. Ναι. Κοιτούσαν από εκεί. Σου λέει τώρα εδώ άνοιγμα. Να σου πω κάτι, γιατί πήγαμε στην Ήδρα που έτσι είναι αμφιθεατρικά. Να σου πω κάτι, δεν χρειάστηκε να πάμε πουθενά, γιατί είμαστε στο καλύτερο. Είμαστε στο πρωινιάτικα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όχι μόνο αυτό, εγώ έβαλα και το σχεδιαστή τον Νίκο Αλιάζη που είναι σήμερα μετά εδώ. Είσαι άστο, άστο. Θα τον έχουμε μετά είναι εδώ όλο, να σχολιάσουμε. Εγώ αν ήμουν κανάλι θα σου πρότεινα και βράδυ ζώνη, να ξέρεις, σίγουρα. Αν ήσουν κανάλι. Δεν είσαι κανάλι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα είναι εδώ και ο σχεδιαστής που έδωσε χθες τα ρούχα που φωτογραφήθηκαν τα κορίτσια. Για να το σχολιάσουμε. Έχουμε και βισκαδουράκι, έχουμε σήμερα. Εκπομπάρα, πάμε να αρχίσουμε. Το κρασάκι. Α, σου πω, δεν το πίνει. Δεν το πίνει, να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε λίγο τι θα γίνει σε 10 λεπτά. Έχω κρασί εγώ πρωί-πρωί. Λίγο και να ειδήσω μετά. Είναι και δυνατό, το μύριζε αυτό, ήταν λίγο. Θα περάσουμε υπέροχα. Τι κάνατε, παιδιά μου, πώς είστε? Όταν σας βλέπουμε, είμαστε τέλεια. Αυτά είναι. Θετική διάθεση προσωποποιημένη. Ούτε ο άντρας μου δεν μου λέει τέτοια. Αλλά προφανώς. Οι σύντροφοι μας δεν λένε τέτοια. Μας έχουν δεδομένους, Μπέτη. Καλά που έχω το μαράκι και εσάς και με ανεβάζετε, βρε παιδάκια μου. Αλλά μας ανεβάζει και το μούλτι, γιατί σήμερα έχουμε μαζέψει. Δεν θέλω να σας πω τι φωνάζουν στη Μάγη Χαραλαμπίδου στο δρόμο όταν περπατάει. Φαντάζομαι τι φωνάζουν. Θα το πει η ίδια. Και όταν γυρίζει και αντικρίζουν ότι είναι οι γνωστοί, λένε αχ, εσείς ήσασταν. Γιατί δεν μπορεί να είναι αυτή, δηλαδή, άμα είναι ένα ναι, γιατί μαζεύονται μετά. Γιατί είναι κακό και που είναι το μεμπτόν. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Γιατί είναι ακριβώς μεμπτόν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αναγνωρίζετε, θέλω να σας πω, εκτός προσώπου, τους βλέπεις από την πίσω πλευρά και λες αυτή είναι αυτή σίγουρα. Επειδή λοιπόν και τα ζευγάρια έχουν πουλάνε πολύ τα τελευταία χρόνια, θέλω να σας πω, ρωτήσανε την Κατερίνα Στυπούδη και τον Βαγγέλη Σερίφη, τι εκπομπή θα κάνανε μαζί. Δεν θέλω να σας πω, εγώ ξέρω, γιατί έχω πάει σπίτι τους, έχω δοκιμάσει. Λοιπόν, η Βίγη Χατζηβασιλείου, θα την πήρες να παρουσιάσει μια άλλη εκπομπή εκτός από το Πάμε Πακέτο? Πού θα την βλέπατε, ας πούμε, εσείς? Σε εκπομπή μαγειρική. Όχι, όχι, άλλη παρουσιάστρια. Αν θα την πήρες, συγγνώμη. Ναι, αν θα την πήρες σε μια άλλη να παρουσιάζει το Πάμε Πακέτο. Δηλαδή, Πάμε Πακέτο με την Μπέτ Μαγκύρα, ας πούμε. Δεν μπορεί. Το, όχι, είναι συνυφασμένο το πακέτο με την... Το θέμα είναι αν θα την πείραζε.
Κατάλαβες. Σου λέει τώρα, ποια είναι αυτή μα που ήθελε να πάρει το πακέτο. Πακέτο αλλού, εγώ έχω δώσει πακέτα. Έχει Βασιλείου, ρε παιδιά. Έχει κόσμο που θέλει να δώσει πακέτα, θέλω να σα πω. Η Άννα Μαρία Ψυχαράκη πήρε το χρηματικό έπαθλο από το Big Brother. Τη γίνανε προτάσει ξανά μετά για εκπομπέ να παρουσιάσει. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή τη γίνανε προτάσει για βραδινή εκπομπή. Γιατί είχε ακουστεί κάτι τέτοιο, θέλω να σα πω. Ναι, αλλά δεν ακούγονται πολλά. Ο Τάσος Σοφρονιού είπε ότι μέχρι στιγμής κακή κριτική από άτομο με υπόβαθρο δεν είχα. Δεν ξέρω ποιον εννοεί. Το άτομο με το υπόβαθρο, ποιος είναι, δεν ξέρω. Δηλαδή είδε όλοι ποιοι του κάνανε κριτική και είπε ότι αυτή με το υπόβαθρο δεν. Προφανώς. Και η Ορσαλία Παρθένη που είχε χθες και την επίδειξη μόδας της δήλωσε ότι έκανε δοκιμαστικό στο GNTM. Ναι. Δεν την πήρανε. Ωστόσο όμως η ίδια έχει το δικαίωμα να σχολιάσει το GNTM. Όλοι. Τι λέει γι' αυτό. Oh. Όλοι έχουμε δικαίωμα. Τι λέει. Τι λέει. Τι λέει. Πάμε να τα δούμε. Στο πάρτι για τα εγγένεια καταστήματος ρούχων βρέθηκε ο δημοσιογράφος μας Αλέξανδρος Ρούτας και πολλοί ήταν οι celebrities που έδωσαν το παρόν. Δέχεστε φλερτ και τέτοια μηνύματα μέσω Instagram. Κοίταξε, δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος που δεν δέχεται φλερτ μέσα από το Instagram. Θεωρώ ότι όλοι δέχονται. Και η γιαγιά μου, αν κάνει Instagram λογαριασμό, θα δεχτεί και αυτή το φλερτ της. Απαντάτε. Συνήθως όχι, γιατί δεν θα τα δω. Είναι λίγο δύσκολο να τα δω όλα τα μηνύματα. Δεν έχω λάβει μηνύματα αγενή. Δηλαδή που να με βρίζουν, να βρίζουν κάτι που ανεβάζω. Ακόμα και στα προσωπικά μηνύματα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Το δρόμο σε φλερτάρουν. Ναι, έχω ακούσει και. Γιατί εντάξει, περπατούσα και έβλεπα το flip side. Οπότε έχω ακούσει, ξέρεις. Ωραίο όμως, δεν ήταν κακό, απλά ήταν υπερβολικό, στον υπερθετικό βαθμό, καταλαβαίνετε, όπου γύρισα και με βλέπει και λέει «Μάκη, συγγνώμη!» Λέω «Εντάξει, τι συγγνώμη!» Δηλαδή, τι σου έχουν πει. Δηλαδή, εντάξει τώρα, δεν μπορώ να το πω, φαντάζεσαι, με βλέπεις πίσω να περπατάω, τι θα μου έχει πει. Με στέλνω παντελόνι, για πες τώρα, για πες, μπορώ να το πω. Συνηθίζετε να βγαίνετε μαζί. Ναι, ζευγάρι είμαστε. Πώς θα πηγαίναμε, θα πήγαινε ένα φίλο. Όχι και συνέχεια. Όχι, συνέχεια να συνηθίσουμε. Ο καθένας μπορεί να κάνει πράγματα με τους φίλους του μόνος του, να τα απολαμβάνει, να περνάει και καλά. Δεν χρειάζεται να είμαστε Σιαμέοι. Όταν βγαίνετε μόνοι σας, ο ένας ζηλεύει τον άλλον. Πάρα πολύ. Ψέματα, μην λες ψέματα. Καμία. Σε περιμένω πίσω από την πόρτα, την ώρα θα γυρίσει. Δεν θαυμάζει ο ένας τον άλλον. Όλα, το τον εσωτερικό μου κόσμο θαυμάζει. Βέβαια, δεν είναι καθένα. Υπάρχει τότε. Ναι. Πε την αλήθεια στα παιδιά, δεν μαγειρεύω το παράπονο. Κάποια δική σου εκπομπή στην τηλεόραση σε βλέπουμε, θα ήθελε. Εντάξει, διάφορα προτείνω. Δεν είναι το σημείο που αυτοπροτείνεσαι. Που αυτοπροτείνομαι. Τι να προτείνω, αγάπη μου. Παρακαλώ, δεν μπορεί να προτείνω. Στην επόμενη σεζόν θα κάνω. Στην κυρία Στιγκούδη και τα λοιπά. Αυτό είναι. Ναι, εκπομπή μαζί θα κάναμε, ναι. Θα έχει πολύ πλάκα, πιστεύω. Τι είδου εκπομπή θα θέλατε να κάνετε μαζί. Μαγειρική. Και τηλεπαιχνίδι θα ήθελα. Σπίτι, ποιο μαγειρεύει. Εγώ. Γελάει. Σε κατάσταση σοκ. Κάθε χρόνο σε βγάζανε έγκυο γιατί πήρες λίγα παραπάνω κιλάκια. Είχες σκεφτεί να κινηθείς νομικά ή να μιλήσεις ή να πάρεις τηλέφωνο για αυτά που γράφανε κατά καιρούς. Σε αυτή τη χώρα είναι λίγο δύσκολο να κινηθείς νομικά και να βρεις το δίκιο σου. Το έχουμε σκεφτεί ποτέ. Όμως, εντάξει, το έχουμε σκεφτεί. Στο μυαλό, θα έπρεπε αλλά κάποια στιγμή μια φορά. Αλλά δεν είμαι δικολάβος. Σε ένα μήνα ολοκληρώνεται και το Just. Έχει συζητήσει. Ένα μήνα ολοκληρώνεται. Να μισή. Το Δεκέμβριο, τέλος. Περίμενε, τι άλλες τέσσερις εκπομπές έχουμε μόνο. Περίμενε, βιάζεσαι. Θα δούμε. Δεν ξέρουμε ακόμα. Πιστεύεις ότι θα πάρει παράταση το Τζαζ, δηλαδή μπορούμε να το δούμε μέχρι Ιανουάριο. Κάποια επίσημη ενημέρωση ακόμα. Ο μόνος λόγος που θα επέστρεφα στην τηλεόραση είναι γιατί πραγματικά το ακούω παράπονο από πάρα πολύ κόσμο, από το κοινό μου, από τους τηλεθεατές. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχω την ανάγκη να απέχω. Πολύ συνειδητά. Αν γινόταν κάτι τέτοιο και σας ρωτάγανε ποια άλλη παρουσιάστρια θα βλέπατε σε αυτό το κομμάτι, σε πάνω πακέτο, ποια θα λέγατε. Αυτή η κομμή ήταν δικό μου δημιουργήμα και έχει τόσο σχετιστεί με. Είναι προσωποπαγής, θα έλεγα. Αν το έκανε κάποια άλλη, θα σας ενοχλούσαν του χρόνου, δηλαδή βλέπουμε κάποια άλλη. Καθόλου δεν θα με ενοχλούσε, αρκεί να έχει αποτέλεσμα. Για ένα πρωινό infotainment, θα λέγατε τον ναι. Αν οι συνθήκες ήταν για να δώσουμε στον κόσμο κάτι διαφορετικό που θα τον προήγαγε ένα βηματάκι, βεβαίως. Την ελεύθερη ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα την ξεκίνησα εγώ στην TV100 και μετά από 6 μήνες ξεκίνησε ο Αντένα και το Μέγκα. Όσον αφορά τις τηλεοπτικές προτάσεις, το έχω ξαναπεί. Λέγανε πολλά, δεν κάνανε τίποτα τότε στην περίοδο, το πρώτο χρόνο. Και τώρα είμαι εδώ στην Αθήνα πάλι για να κάνω κάποιες κουβέντες. Τι ακριβώς σε δούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανακοινώσιμο, παιδιά, αλλά όταν θα γίνει θα σας το πω. Το χρηματικό έπαθλο το πήρες τελικά από το Sky. Το πήρα, ναι.
Δεν ήταν όλο βέβαια. Είχαμε 28% παρακράτηση. Το αξιοποίησε σωστά, πιστεύεις? Δεν μου έφτασε, μπορώ να πω, για όλα αυτά που θέλω να κάνω. Κατά καιρούς μου έχουν προταθεί και βραδινά και μεσημεριανά και απογευματινά, αλλά είμαι σαν άνθρωπος πολύ σταθερή. Φέτος έχω ανανεώσει, είμαι για άλλα 2 χρόνια στον Αλφα, είμαι πολύ χαρούμενη. Πήρα πολύ συνειδητά την απόφαση, αν και δύσκολα, αλλά τώρα δεν είμαι... Είμαι παντρεμένη, νυφευμένη, οπότε... Και πολύ πιστή στο γάμο, τον τηλεοπτικό. Είχαν βγει κάποιες φήμες πριν από κάποιους μήνες ότι μπορεί να είστε εκτός Αλφα. Αυτό το είχατε σκεφτεί, από πού μπορεί να έχει δημιουργηθεί? Δεν μπορώ να ξέρω πώς ξεκίνησε, αλλά γενικώς νομίζω ότι έχω αποδείξει σαν άνθρωπος ότι είμαι πολύ straight. Αν κάποιος δημοσιογράφος με πάρει τηλέφωνο, του απαντώ με ειλικρίνεια. Και επίσης τις σημαντικές ανακοινώσεις τις κάνω και ίδια μέσα από τον αέρα της εκπομπής. Οπότε δεν κρύβομαι σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματία. Ο Τάσος Σοφρονίου φιλοξενήθηκε στην εκπομπή πρωία σε είδον τη Μεσημβρίαν και μίλησε για την αρνητική κριτική που δέχεται αυτός και τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής στο GNTM. Κοίτα, είναι στιγμές που τσαντίζομαι πάρα πολύ. Α. Και είναι και στιγμές που αδιαφορώ, γιατί ξέρεις, η κριτική πρέπει να σε επηρεάζει όταν έρχεται από ανθρώπους που σέβεσαι και εκτιμάς. Κάποιες φορές δεν σέβομαι τους ανθρώπους που μου κάνουν την κριτική, mm-hmm. γιατί ξέρω πολύ καλά ότι το χρησιμοποιούν λίγο για να υπάρξει κάποιο τσιτάτο, ξέρεις, να γίνει λίγο ντόρος. Όταν όμως η κριτική αυτή έχει μία ουσία η οποία μπορεί να έχει ένα σωστό υπόβαθρο, εκεί θα το σκεφτώ. Μέχρι στιγμής, κακή κριτική από ανθρώπους με υπόβαθρο δεν είχα. Στην επίδειξη μόδας της Σοσαλίας Παρθένη βρέθηκε η καμέρα της εκπομπής μας και ο δημοσιογράφος μας Αλέξανδρος Ρούτας. Από πού εμπνέεστε? Από διάφορα πράγματα. Δεν είναι ένα και συγκεκριμένο. Συνήθως δεν είναι η μόδα η ίδια. Είναι άλλα πράγματα. Σου είχε ακουστεί πολύ και το όνομά σας για το GNTM κάποια περίοδο. Έκανα casting κανονικά για το GNTM. Οπότε υπήρξε περίπτωση να σας δούμε στην κριτική επιτροπή. Ναι, αλλά προφανώς το concept ήταν διαφορετικό. Τι πιστεύετε ότι πήγε λάθος και δεν σας είδαμε στην κριτική επιτροπή? Αυτό δεν μπορώ να το πω αυτό. Εγώ το λένε αυτοί που αποφασίζουν. Δική μου απόφαση. Έχουμε ακούσει ότι και η Βίκυ Καρδιά λέει. Νίκο, σου περιμένουμε. Τελικά η κοπέλα που ξεχωρίζει και που παίρνει τον τίτλο του GNTM για ένα σχεδιαστή για μια εταιρεία αποτελεί, ρε παιδί μου, κίνητρο για να την πάρει για δουλειά? Γιατί πολλές φορές όταν εσύ θέλεις να διαφημίσεις κάτι, δεν θέλεις ένα πάρα πολύ γνωστό μοντέλο, γιατί θέλεις να φανεί η δουλειά σου. Θα επέλεγε την νικήτρια, ας πούμε, του GNTM για να σου διαφημίσει τη δική σου καμπάνια, ας πούμε. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Εγώ πολλά κορίτσια και του προηγούμενου κύκλου θα μπορούσα να του δω. Εμένα είναι θέμα αισθητική και όχι θέμα ονόματος. Αλλά σίγουρα κάποιες κοπέλες που έχουν ένα boost παραπάνω, που είναι γνωστές, νομίζω. Θα κάνει αίσθηση. Ναι, και εγώ που είμαι καινούργιος και για τους καινούργιους, φαντάζομαι ότι σίγουρα είναι καλύτερο από το να πας σε ένα μοντέλο που κακά τα ψέματα δεν θα το ξέρει κανένα. Diversity. Δεν μου λες, θα σε δούμε και στο γερμανικό. GNTM. Είναι η ίδια παραγωγή με το ελβετικό. Είχαμε κάνει μια κουβέντα, θα δούμε. Μακάρι. Να απαντήσετε τα email, μην νομίζετε την spam. Όχι, όχι, απαντάω πλέον από τα email, του τα έχω αποθηκεύσει. Τα έχω βάλει μπροστά μου να τα βλέπω. Ποια βλέπεις, Νικήτρια? Ποια θα ήθελε να δεις? Τριάδα, ναι. Θα ήθελα να δω την Κώτη, τη Μάρα και τη Βικτόρια. Και το κακό είναι αυτό. Η Μαρίτα. Και η Μαρίτα, ναι, μ' αρέσει και εμένα η Μαρίτα. Μ' αρέσει και η Γρηγοριάννα, αλλά νομίζω αν μιλάμε για τελικό. Πρέπει λίγο να δουλέψει παραπάνω η Μαρίτα. Να καταλάβει... Η Μαρίτα απλά πρέπει να μην κάνει το ίδιο και λίγο να φύγει από το κομμάτι το ότι επειδή είναι καλή, ότι πρέπει να αποδεικνύει συνέχεια ότι είναι καλή. Αυτό ξέρετε, είναι λίγο μπούμερα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δουλέψει και λίγο παραπάνω. Λίγο εκφράσεις. Εκφράσεις, σώμα, να ξέρει πώς να το πλασάρει σωστά. Η πιο πάντως έξυπνη, δηλαδή που πραγματικά είναι χαμελέον, είναι η Κώτη. Μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση. Όχι επειδή κέρδισε. Είναι μοντελάρα. Μοντελάρα, μα κάνει. Μοντελάρα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, που τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεν σ' αντέχω. Φύγουμε και εμείς δώρα, παιδιά. Έχουμε και εμείς τα δώρα μας. Έχουμε ένα τετραήμερο ταξίδι στην Αράχοβα, στο White Hills Hotel. Από το Αράχοβα TV του Δημήτρη Μάρκου. Έχουμε 3 γεύματα στο εστιατόριο Αρχοντικό. Θα περάσετε υπέροχα. Στείλτε ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή καλέστε σε αυτόν τον αριθμό για να κερδίσετε αυτό το μοναδικό δώρο για 4 άτομα, ένα τετραήμερο ταξίδι. Το ίδιο κάνετε και για το Toyota Yaris, ένα best seller της αγοράς. Το αυτοκίνητο της χρονιάς του 21 είναι εκεί έξω, σας περιμένει. Μόνο το κλειδί σας λείπει. Και πώς θα το κερδίσετε? 14999. Γραπτό μήνυμα ή κλείσει στον αριθμό. Πάμε για break. Shave everything. Ποιος είναι πρωινιάτικα?
Να κάνετε twerk. Κάντο ρε παιδί μου λίγο. Μα μην τα κάνεις μη τόχι. Εκεί μπροστά, μπροστά. Τον Άρη να σας φέρει το twerk. Τον Άρη. Ο Άρης κάνει καλό. Θέλω το twerk. Φιλά και δέσποι να σ' αγαπάμε. Θέλω όλοι να μάθετε, ειδικά οι άντρες, γιατί Μαρία δεν το ξέρουμε ότι κάνει twerk. Twerking. Ναι, σαν τον Χρήστο, πώς το πεθετώ του στο κύριο Δήμα, να δείξω τον Άρη να κάνει twerk, δεν έχεις δει τίποτα. Θέλω να ανεβάσεις. Μπράβο το σήμερα, αύριο στο Insta. Αύριο στο κύριο, να ξεκινήσουμε έτσι. Εγώ σήμερα θέλω να σου πω είμαι έξαλλη. Γιατί ο Δημήτρης Σαράτος έχει μία είδηση στα διεθνή. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα. Μπορεί να με κάνει έξαλλη για κάποιο λόγο, χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να είναι ξάδερφός μου, χωρίς να είναι φίλος μου. Ποιον έχει να κάνει. Όλες οι ωραίες γυναίκες στο Hollywood τα φτιάχνουν με αυτόν. Δεν μπορώ να καταλάβω, είμαι έξαλλη, τι του βρίσκουνε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μόλις είχαμε και την αποκάλυψη και επίσης για λίγο αποσυντονίστηκα. Φταίει ίσως και η μυρωδιά του κεφτέ του Νίκου. Παιδιά δεν υπάρχει, έχει μυρίσει δηλαδή όλο το πλατό. Όπως βλέπετε εδώ, ποιος είναι ο αγαπημένος μας ο Pete Davidson, ο πρώην της Kim Kardashian. Αυτό είναι το βάπτισμα, να ξέρετε. Με ποια τα έχει, σύμφωνα με τις φήμες, με αυτή που βλέπουμε. Την Έμιλη Καρακουκλάρα. Θέλω να σας θυμίσω ότι ήταν αραβωνιασμένος με την Αριάννα Γκράντε, που είναι κούκλα επίσης. Μετά τα φτιάχνει με την Kim Kardashian. Ναι. Χωρίς με την Kim Kardashian τα φτιάχνει με την Έμι Ρέτα Ικόφσκι. Ναι. Τι έχει από τον άνθρωπο, εγώ δηλαδή αναρωτιέμαι. Εγώ θέλω να σου πω ότι μπήκα στο YouTube, Δέσποινά μου, να δω τι έχει αυτό το παιδί. Δεν χρειαζόταν να μπει στο YouTube, γιατί νωρίτερα χθες στην κουβέντα αυτή που κάναμε μεταξύ μας, σου είχα στείλει φωτογραφίες ντοκουμέντα. Τι σταμάτα εσύ, το μυαλό σου πάει συνέχεια στο πονηρό. Στείλει και σε εμάς την ομάδα, να πούμε λίγο. Εγώ σου είχα στείλει φωτογραφίες από μια ανθρωπομική έκθεση που είχε πάει. Ναι, 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 τώρα μου τα γυρνάς. Άμα έχεις τα κότσια, πες στον αέρα. Αυτά που μου στέλνεις. Όχι, αν έχουμε τα κότσια, να τις δείξουμε τις φωτογραφίες στον αέρα. Όχι, δεν έχουμε. Και θα μεταφερθούμε ξαφνικά σε λοιπόν, άλλη ώρα. Δεν αποκλείται να είναι καλό παιδί και να τον θέλουνε. Γι' αυτό το θέλουνε. Αυτό το λέτε το παιδιά, πήγα να τον δω σε... Αυτός κάνει stand-up comedy. Ήταν και στο SNL. Άρα έχει χιούμορ. Δεν έχει χιούμορ. Το μπήκα μπήκα να δω stand-up comedy. Λέω κάτι θα έχει. Θα έχει πολύ χιούμορ. Θα έχει μια άβρα. Τι του βρίσκουνε, δηλαδή με έξαλλη. Μα έχει πάρα πολύ χιούμορ. Κοίταξε να δεις. Σύμφωνα με το έτσι περιβάλλον της Έμιλη, όλοι αυτό που λένε είναι το πόσο ωραία την κάνει να νιώθει και ότι συνεχώς γελάει. Ότι είναι πολύ έτσι ευχάριστος χαρακτήρας, προσωπικότητα. Τι ωραίος που είσαι, Πιτ μου. Τι αστείος. Ρε, έχεις θυμό, γιατί το κάνεις αυτό στον άνθρωπο. Επειδή δεν αρέσει εσένα. Εγώ για κάποιο λόγο δεν το του κάνεις bullying και δεν μου αρέσει αυτό. Καθόλου. Μη με σκάρε. Φάση, άμα το βλέπει τώρα θα νιώθει άσχημα. Σταμάτα το. Δηλαδή το παλικάρι. Αυτό είναι. Καλά, δεν μπορώ να έχω εγώ άποψη για ανθρώπους. Δεν μου αρέσει αυτό, δηλαδή είναι κακό. Όχι, όχι, όχι. Δεν μου αρέσει ο δικός σου. Αλλά να σου πω κάτι. Μα όταν μου στείλε την είδηση ο Σαράτος, τρελάθηκα. Τώρα γίνεσαι λίγο Βίκυ Καγιά. Άμα της αρέσει δεν αρέσει σε κανέναν. Συγγνώμη, αλλά από εκεί που ακούγαμε ότι μπορεί να παίζει το σενάριο να τα έχει με τον Brad Pitt. Ξαφνικά να ξεπέσει τον Pete Davidson, εντάξει. Δεν θα το καλύτερο. Ξεπέσει, τι είναι αυτό, καμαρινάκι είναι αυτό. Τώρα βγαίνουν τα καμαρινάκια, κάνετε εσύ το πρωί, κάνετε τα χαλιά μπάζα. Έχει πρόβλημα που εγώ έχω τα τσιμπιτσικότσι με το 40. Κανένα πρόβλημα. Αυτά που λέμε εκτό από αυτό τα λέμε και στον αέρα. Δεν έχουμε ναι, κολλάμε. Είναι σαν μια, να έχει μια αιμονή. Δηλαδή, άμα δεν σ' αρέσει εσένα να μην αρέσει. Εδώ αρέσει σε τρει-τέσσερι οι οποίε είναι superstar. Κάτι έχει αυτό που εμεί δεν ξέρουμε. Προφανώ δεν μπορείτε να ανταγωνιστείτε εσεί τι superstar αυτέ οι γυναίκε. Αυτό έχει το πρόβλημα. Να ζηλέψει η Μπέτι τι, την Αριάννα Γκράντε. Δεν είναι, δεν είναι. Είναι κοντοκλώτσα. Είναι κοντοκλώτσα. Είναι κοντοκλώτσα. Να σου πω κάτι. Περπατάει η μία δίπλα στην άλλη και δεν τη βλέπει. Την Αριάννα, συγγνώμη δηλαδή. Δεν πειράζει. Δεν θέλω να κάνω ισοσέιμινγκ, αλλά εντάξει. Έκανε μόλι όμω. Δεν ήθελε. Εντάξει, παιδιά, κάποια πράγματα δεν μπορούμε να κρυφτούμε και πίσω από το δάχτυλό μα. Για να πάμε στην επόμενη μα είδηση. Προχθές, δεν ξέρω αν το γνωρίζατε, ήταν η Διεθνή Ημέρα Πίκλα. Και ο Μάθιου Μακόναχη το. Αυτό μάλιστα. Το γιόρτασε με τον σωστό τρόπο, ανεβάζοντας μία φωτογραφία από το παρελθόν. Το σημενόμενο δεν είναι πολύ καλό, η αλήθεια είναι τώρα. Γυμνός με πίκλα, δεν πάει το μυαλό σου, πάει αλλού. Εντάξει, το κάνει χιουμοριστικά. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και εμείς αυτό. Εγώ δεν θα πάω. Εσύ δεν βγήκες με τη φόρμα γυμνός, θα βγεις έτσι. Εντάξει, άλλο τώρα να βγάλω μία φωτογραφία στο σπίτι, στο ψυγείο, που νιώθω λίγο πιο οικείο το περιβάλλον. Θέλει να νιώθει οικείο το περιβάλλον. Κατάλαβε. Εγώ θα ήθελα να γυρίσω χρόνο πίσω και να δω το Mickey Rook στο ψυγείο έτσι. Όπως ήταν τότε στην. Α, πάει, πέρασε. Εμείς δεν το θυμόμαστε, ήμασταν μικροί μπέτ. Με την ευκαιρία.
Εδώ το λέμε τουρσί, εντάξει, ναι, 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 περισσότερο στις ανατολικές χώρες και στα Βαλκάνια και σε τυχόν περίπτωση που δεν το γνωρίζετε να σας δώσω έτσι και μία εγκυκλοπαιδική έτσι μόρφωση. Να σας πω ότι το τουρσί προέρχεται από ιρανική λέξη. Μάλιστα. Και ουσιαστικά σημαίνει ξινό. Πολύ μου αρέσει που μαθαίνουμε τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Βέβαια, παιδιά. Ήταν η χρήσιμη πληροφορία της ημέρας. Πού αλλού θα τα μαθαίνατε. Και πάμε τώρα στο κορίτσι αυτό το υπέροχο. Έκλεισε τα 60 της χρόνια, η Ντέμι Μουρ και το γιόρτασε. Είναι σαν κορίτσι, παιδιά, είναι τρομερό. Είναι πραγματικά σαν μικρό κορίτσι. Στο δρόμο που χάραξε η Ντέμι Μουρ, εγώ μαζί της, εδώ με την Ντέμι, αυτή είναι το δρόμο. Έκανε, ανέβασε αυτά τα πάρα πολύ ωραία βίντεο στο Instagram της, τα έκανε post, εδώ τη βλέπουμε να χορεύει, σε ένα άλλο, σε κάποιες φωτογραφίες να κρατάει κάτι πολύχρωμα μπαλόνια, να κάνει βόλτα στην εξοχή με τους φίλους της και την παρέα της. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, λίγο που πρόσεξα και προσπάθησα να παρατηρήσω περισσότερο, δεν έβλεπα τη σχέση της. Σχεδόν τα έχουνε έναν χρόνο με έναν πολύ γνωστό σεφ, τον Ντάνιελ Χαμ, που τους βλέπουμε εδώ και αγκαλιασμένους. Ήταν στην κουζίνα, έφτιαχνε φαΐ. Ελβετός σεφ, πρόσεξε να δεις. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες και με το As Weekly δημοσιεύματα τέλος πάντων που κυκλοφόρησαν, έχουν χωρίσει πλέον. Οπότε ίσως και γι' αυτό να μην τον είδαμε στα βίντεο από τα γενέθλια. Και πού είναι η σχέση. Ναι, αυτό είναι η νεότερη είδηση τώρα, φρέσκια, σήμερα, πρωί-πρωί. Ωραία. Σημερώματα δίνεις δικαιώματα. Η ευχάριστη είδηση είναι ότι βλέπουμε την Ντέμι Μουρ και την αναγνωρίζουμε. Και λέμε είναι η Ντέμι Μουρ. Γιατί αν δεν τη βλέπουμε, δεν τη καταλαβαίνουμε. Εντάξει, έχει κάνει και αυτά τα πραγματάκια τη. Αλλά δεν καταλαβαίνει. Δεν έχει πειραχθεί τόσο πολύ για να πει δεν ξέρω ποια είναι. Τίποτα, παιδί μου. Υπάρχει και πιο πολύ από την Ντέμι Μουρ. Η Τζέιν Φόντα. Η Ράκελ Γουέλς. Ακόμα πιο μεγάλες. Αυτές είναι τα είδωλα. Θα ξεκινάω να βάζω φωτογραφίες εγώ στο σπίτι. Τα είδωλα σου είναι 80χρονες. Αυτές δεν καταλαβαίνω. Που είναι έτσι σε αυτή την ηλικία λέω. Τις θαυμάζω. Γιατί να μην τις έχω πρότυπα. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και για να σας πω τώρα στην Κριστίνα Applegate, όπου ουσιαστικά έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τη διάγνωσή της ότι πάσχει με σκλήρυνση κατά πλάκας και παρευρέθηκε βέβαια από αλλού στη Λεωφόρο της Δόξας που απέκτησε και αυτή το δικό της αστέρι. Έκανε και κάποιες έτσι πολύ συγκινητικές δηλώσεις. Να πούμε ότι συνοδευόταν και από το cast της γνωστής και επιτυχημένης θρυλικής σειράς όπου την είχαμε αγαπήσει, καθώς επίσης και από την 11χρονη κόρη της και μάλιστα για την οποία είπε ότι είσαι το πιο σημαντικό άτομο σε αυτόν τον κόσμο, είσαι πολλά περισσότερο από όσα ξέρεις, συγκινήθηκε, δάκρυσε. Μπράβο, και μάλιστα μπράβο. Θυμήθηκε και όταν ήταν και αυτή η μικρή που περπατούσε στη Λεωφόρο της Δόξας, περιμένοντας να δει. Και είναι και το ποιος που έκανε τη μαμά της στο Love and Marriage εκεί δίπλα. Βλέπουμε και ναι. Όλο το cast δηλαδή αυτής της σειράς ήταν στο πλευρό της. Ο αδερφός της στη σειρά εννοώ. Μπράβο. Πολύ συγκινητική αυτή η στιγμή. Και σας έχω εξελίξεις. Τι? Θα σας πάω στη Ζιζέλ. Γιατί δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σας τις φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε στην Κώστα Ρίκα. Με τον δάσκαλο του Ζίου Ζίτσου, με τον οποίο είναι ένας από τα δύο αδέρφια με τα οποία είχαν φωτογραφηθεί μαζί για εξώφυλλο γνωστού περιοδικού πριν από δύο χρόνια περίπου. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο της έκανε και μαθήματα Ζίου Ζίτσου. Τα μπερδεύω όλα αυτά. Ζίου Ζίτσου, καράτε, τάγκο. Έκανε και στα παιδιά της και ήταν μαζί λοιπόν στις διακοπές στην Κώστα Ρίκα. Όμως δεν ήταν μόνοι τους, δηλαδή αυτός, αυτή και τα παιδιά. Ήταν και διάφοροι φίλοι της αγαπημένης μας παιδιά. Τώρα βλέποντας να παλεύουν έτσι που πάει στο μυαλό σας. Δεν είναι το δικό μου το μυαλό. Είναι πολεμική τέχνη τελικά ή ερωτική. Προκαταρκτικά. Σύμφωνα λοιπόν με το φιλικό περιβάλλον. Ωραία, προκαταρκτικά. Τα λένε και αυτά. Φέραμε, αρκεί να μην βγει κανένα πόντι. Δεν βγαίνει. Σύμφωνα λοιπόν με το φιλικό περιβάλλον του διάσημου μοντέλου, είναι απλά πολύ καλή φίλη. Έλα όμως που τον Tom Brady, τον γλυκό μας, τον ζώσανε τα φίδια και λέει αυτός ήταν η πέτρα του σκανδάλου. Γι' αυτό το πήρε απόφαση και με χώρισε μέσα σε μία μέρα. Έλα, αυτός σε λοιπόν μια μέρα είναι που ευθύνεται. Θα ήταν θέματα. Και επειδή το πήρε πολύ κατάκαρδα και προσωπικά ο Tom Brady, να σας πω βεβαίως, στο λογαριασμό του στο Twitter, επάνω στην επικεφαλίδα, είχε μία φωτογραφία οικογενειακή με τη Ζιζέλ και τα παιδιά. Τώρα την κατέβασε και έβαλε μία μόνη του από κάποιο γήπεδο, αν θυμάμαι καλά. Καλός ο δάσκαλος. Παιδιά, πρόσεχε και αυτός, τέτοιο διαμάντι είχε. Συνέχεια παραπονιόταν, δεν έλεγε για τα συζύγια κάθε κοντά. Όταν δεν τα... Δεν τα εκτελείς. Σωστός, αγόρι μου, καλό να προσέχεις. Έτσι, μπράβο. Φταίει η Ζιζέλ τώρα. Δεν θα την έστελνα για το λουλούδι πρέπει να ποτίζεται. Το λουλούδι πρέπει να ποτίζεται και να είναι κοντά στον ήλιο. Δεν μπορεί να ζήσει με τίποτα από αυτά τα δυο. Για να μην πω μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και πλάτη. Άσκητο.
Αυτό ήταν για τον δάσκαλο. Μαζί με τον Βασιλικό ποντίστηκε και ο δάσκαλο. Κατάλαβα και καταλήξαμε. Για να σα πάω τώρα κάπου αλλού. Στα σανδάλια τα φοβερά του Steve Jobs, τα οποία είναι κάπου από τα 60-70s, δημοπρατήθηκαν. Μάλιστα έφτασαν και μια τρελή τιμή, όπως βλέπετε και εσείς, 218.000 δολάρια. Περίμεναν το ποσό να ήταν πολύ μικρότερο, κάτω από τις 100.000. Και βέβαια, αυτό ίσως που τα έκανε να έχουν ακόμα μεγαλύτερη αξία είναι ότι τα συγκεκριμένα, ο συγχωρεμένος, τα είχε λιώσει. Με αποτέλεσμα να αποτυπωθούν. Τα δάχτυλα. Ναι. Όχι τα γλώσσα του. Έλα, συγκεκριμένα αυτά είναι γνωστά σαντάλια. Γνωστή εταιρεία, τα ξέρουμε όλοι. Ναι, εντάξει. Θυμάστε παλιά που όντως και τα φοράγανε οι Γερμανοί τουρίστες στην Ελλάδα με κάλτσα και, εμείς και τώρα είναι μόδα. Καλά, και εγώ τα φορά το καλοκαίρι αυτά. Εντάξει, τουλάχιστον αν μη τι άλλο επειδή. Όχι, σίγουρα δεν τα πουλούσα σε αυτή την κατάσταση. Δεν είσαι ο Steve Jobs. Δεν θέλω να σα στεναχωρήσω. Ένα μα πουλήσει και τα βρακί του σε λίγο. Τι είναι τώρα αυτό 218.000 ευρώ. Παιδάκι μου είναι του Steve Jobs. Υπάρχει κόσμο που τον θαυμάζει, τον έχει πρότυπο. Μπορεί κάποιο να νομίζει ότι αν περπατήσει. Είναι genius. Έφτιαξε από το τίποτα ολόκληρη αυτοκρατορία. Εσύ τώρα το γεγονό ότι έχει smartphone οφείλεται σε αυτόν, το ξέρει. Αυτό τον βγάλε πρώτο. Θα πρέπει να έχει και τα σανδάλια του ανεξάρτητα. Θα μα πει εσύ και το τι θα πρέπει να τα πάρω. Και το σπίτι του. Με αυτό που είπε λίγο νωρίτερα η Μπέτη, μάθαμε τουλάχιστον επειδή έχει αφήσει και τα αποτυπώματα στα σανδάλια επειδή τα έχει φορέσει. Υπάρχουν ίχνη DNA πάνω δηλαδή. Όχι, είναι ότι ο Steve Jobs τότε που άλλοι τα φορούσαν με κάλτσα, αυτό δεν τα φορούσε. Σωστό! Άρα τουλάχιστον έχει γούστο και στυλ. Εγώ θα πω ότι άμα περπατήσει κάποιο με τα παπούτσια του, δεν σημαίνει ότι θα έχει την ίδια πορεία μαζί του. Σοφές λέει και σοφές κουβέντες στην εκπομπή τέκνης και λόγου. Συγγνώμη, 218.000 για τα ξεχαρβαλωμένα αυτά σανδάλια και θα τα φορέσει να τα περπατήσει. Όχι βέβαια. Βρε, εντάξει, είναι παιδιά, το τέτοιο που λέει: δεν έχει περπατήσει με τα παπούτσια μου, δεν έχει μπει στα παπούτσια μου. Να δει τι έχω κάνει. Έλα τώρα. Συλλέκτε στον κόσμο που θέλουν να έχουν, ας πούμε, τα σανδάλια του, το ακουστικό του. Θέλουν προσωπικά αντικείμενα. Έχει συμβολικό χαρακτήρα. Έχει προφανώ το ρόλο. Και προφανώ φαντάζομαι για τα χρήματα αυτά θα πάνε σε κάποιε φιλανθρωπίε, θα πάνε στο ίδρυμα. Εγώ θέλω να πω το εξή: ποιο το αδημοπρατεί, δηλαδή ποιο βγαίνει, ποιο τα δίνει, πού τα βρήκανε, ο οίκο που τα βρήκε. Γιατί είναι προσωπικό το αντικείμενο. Χτύπησε την πόρτα τη οικογένεια και λέγεται κάτι να δημοπρατήσουμε. Μπορεί να τα είχε αφήσει έξω από μια σκηνή όταν είχε πάει σε κανένα κάμπινγκ πριν γίνει διάσημο, δεν τα άπαξε κάποιο. Δεν έχει τύχει εσύ ας πούμε, να πα σε καμιά πισίνα, π.χ. μια Βουδαπέστη. Γιατί αποκλείεται κάποιο ίδρυμα που έχει, ρε παιδί μου, να το έκανε για να ενισχύσει το, τα έσοδα ενός ιδρυματός. Το θέμα είναι γιατί τα κράτησε τόσα χρόνια ο Steve Jobs. Τόσα χρόνια που τα έχει, δηλαδή και φτάσανε να λιώσουν. Γιατί δεν τα πέντεξε. Δεν έχει εσύ μια αγαπημένη μπλούζα που την έχει να έχει ξεσκιστεί, αλλά δεν έχει. Μπορεί να είναι συναισθηματικά δεμένο με αυτά τα σανδάλια. Κάτι να είχε κάνει τότε με αυτά τα σανδάλια. Να είχε εφεύρει κάτι, να είχε ανακαλύψει κάτι. Είναι πηγή έμπνευση. Το βλέπει το σανδάλι και λε τα κάνω. Πάντω το όλο θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ήδη είμαστε σε προσπάθεια για να συλλέξουμε περισσότερε πληροφορίε. Συνεργάτε μου έχουν ήδη επικοινωνία με τον Άγιο Πέτρο. Και αύριο θα σα πω και ρεπορτάζ για το τι λέει το περιβάλλον του Steve Jobs και τι κάνει αυτό το τύπος. Να πάμε... Τίποτα, προχώρα. Να πάμε στο σημερινό μας viral. Να πάμε. Εντάξει, η έμπνευση ήρθε από τους κεφτέδες του αγαπημένου μας Νίκου Καρβέλα. Και πεινάω. Όπου για τους συγκεκριμένους, ας τους βαφτίσουμε κεφτέδες, τέλος πάντων. Να σας πω, τυροκροκέτες αυτές, ναι. Απλά με θέμα το φαγητό που ετοιμάζει ο Νίκος, έτσι για αυτό το είπα. Θα πρέπει να περιμένετε 30 χρόνια, παιδιά. Γιατί? Γιατί είναι από βόλιο κόμπε, έτσι λέγεται. Α, το Wagyu, παιδιά. Αυτό το που κάνει μασάζ στις αγελάδες. Και πατάτες με κοπριά αγελάδα. Παιδιά, αυτές είναι στην Ιαπωνία. Τι είναι αυτό το Wagyu, πώς είπε. Στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία είναι εστιατόριο. Εκτρέχουν και στην Ευρώπη τώρα πια, με τον ίδιο τρόπο, αλλά το ιαπωνικό Wagyu, το κόμπε, τέλος πάντων, είναι το πιο ακριβό μοσχάρι. Μπορεί να έχει 300 ευρώ το κιλό, 400 ευρώ το κιλό. Και τι έχει αυτό το μοσχάρι. Έχει πολύ ενδομικό λίπος, άμα το δεις, δηλαδή είναι πολύ άσπρο. Στις φωτογραφίες δηλαδή φαίνεται το λεπτάρι. Είναι λουκουμάκι για να καταλάβεις το κρέας αυτό. Άμα είναι να το φας, δεν το καλοψύνεις όπως το κάνουμε εδώ πέρα. Το βλέπεις εδώ το λίπος. Το βλέπεις εδώ το λίπος. Ναι. Είναι όμως πάρα πολύ μαλακό και επειδή το ψήνεις μέτρια ψημένο ή το κάνεις μέτρια ψημένο, δεν είναι αυτό που το μασάς και δεν μασχέται. Είναι λουκούμι, λιώνει στο στόμα. Έχεις φάει. Βεβαίως και έχω φάει. 300 ευρώ. Δεν έχω πληρώσει, έχω 300 ευρώ το κιλό. Οπότε, και μετά δεν είχα πληρώσει το ρεύμα. Εν τω μεταξύ, συγκεκριμένες κροκέτες. Κάτι για μασάζ, μισό λεπτό. Κάνουν μασάζ αγελάδες, παιδί μου. Παιδιά, έχει την Ιάπωνα να κάνει μασά στην Αγελάδα. Από αύριο σα παρακαλώ να φύγει το πρωινιάτικα σαν τίτλο. Θα πει το μη με σκάσει. Τι άλλο θα ακούσω σήμερα. Δηλαδή, όμως εγώ θέλω να πω. Οι συγκεκριμένες κροκέτες κάνουν θράψη γιατί τις πουλούσαν όταν πρωτοξεκίνησαν με 1,8 δολάρια περίπου. Όταν το κόστος, σκεφτείτε μόνο το ένα κομματάκι κρέας, ήταν περίπου στα 3. Παιδιά, είναι πανάκριβο. Και συγγνώμη, γιατί έχει τέτοια αναμονή 30 χρόνια, γιατί. Γιατί έχουν πολύ χαμηλή παραγωγή. Από εκεί που έφτιαχναν 200 κροκέτες την εβδομάδα, τώρα φτιάχνουν 200 την ημέρα.
Και επίσης δεν μπορούν να αυξήσουν παραγωγή, ούτε να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί ήδη έχουν χασούρα επειδή πουλάνε πιο φθηνά συγκριτικά με τη τιμή του κρέατος. Είναι δίπλα σου, ναι, Νίκο. Πρώτατον, αυτό το κρέας μπορούμε να το βρούμε να φτιάξουμε εμείς αυτές τις κροκέτες. Μπορούμε να το βρούμε εδώ να φτιάξουμε τις κροκέτες. Πώς δεν μπορείς. Ναι, υπάρχει. Πώς δεν μπορείς. Ωραία, τελείωσε. Την άλλη εβδομάδα έχουμε τις κροκέτες. Να μιλήσουμε με την παραγωγή όμως πρώτα. Θα πάρω εγώ τον Τάσο. Μην χάσουμε το μισθό μας. Δεν το πληρώσει πέσει να σου πουλου δωρεά από μένα. Λοιπόν, θα πάρω εγώ τον Τάσο τον Αγγελή Πίνο, φίλο μου που μα προμηθεύει και όλα τα κρεατικά. Θα του πω Τάσο, στείλε μου σε παρακαλώ αυτό το γουάκου μου. Ο Τάσο θα πληρώσει δηλαδή την κροκέτα σου. Το πήρα σου γόρι, πώ κρίσει. Λεφτά υπάρχουν δηλαδή. Θα τα βγάλω τώρα τα ρούχα. Πρέπει να βάλουμε 2-3 κιλά παραπάνω, να πουλήσουμε και τίποτα, να βγάλουμε και κάτι. Κρίμα είναι. Πες το σε πουλο ότι θέλω και ένα μικρόφωνο κρεμάμενο από πάνω, άμα θέλω να πετάω από το ένα χιλόφωνο. Εγώ να πω, το ξέρει ο Νίκος Καρβέλα, ρώτα τον με... Ο Καρβέλα, Καρβέλα, το ξέρει ο Νίκος Καρβέλα. Εδώ τον ρωτήσεις μετά, είμαι... Υπάρχει και, πώς λέγεται, Ολλανδικό. Ναι. Φτιάχνεται και σε άλλες χώρες που είναι η μισή τιμή. Δεν είναι ανάγκη να το πάρεις από την Ιαπωνία. Όχι. Ο Νίκος λέει, αν το κάνουμε, να το κάνουμε σωστά. Θέλουμε το original, το ιαπωνέζικο. Το original με το σχιστό τομάτι. Θα πάρω τον Αγγελή τηλέφωνο μόλις πάμε σε break. Να φέρει δύο προκέτες, να φέρει να φάμε. Θα μας φέρει ένα κιλό. Να φάμε το κάνουμε έτσι το ίδιο. 350 ευρώ κρέας. Ποιος θα ταυτιστεί, ποιος θα το φτιάξει. Ρε παιδί μου, για μας, μια μέρα δεν μπορούμε να αφιερώσουμε σε εμάς. Ναι. Να μην βλέπει η Μαθήλδη. Εντάξει, να σου πω κάτι. Χρόνια πολλά. Επίσης θα μπορούσαμε να... Εντάξει, ο Ματίδη είναι... Επειδή η Ελένη Νασοπούλου, ό,τι ζητήσουμε είναι απίκο εκείνη την ίδια στιγμή, να νοικιάσουμε μια καντίνα μία μέρα και να μοιράσουμε τέτοιες κροκέτες στον κόσμο. Καλά, δεν είπαμε να ταΐσουμε όλο τον ντουνιά, όλο το κοροπί. Όχι, να κάνουμε μια παραγωγή για μια... Θα πληρώσει. Σιγά, για μια μέρα. Εγώ είπα θα πληρώσω εδώ ένα κιλάκι. Δεν είπα θα πληρώσω 25 κιλά να φάει όλη η γειτονιά. Να ξέρεις ότι αυτό το κρέας δεν χρειάζεται να φας πάρα πολύ. Γιατί? Γι' αυτό είναι πολύ εσύ, άμα το φας, είναι ουμάμι, σου σκάει στη γεύση, δεν χρειάζεται να φας μια μισόλια. Γι' αυτό είπα ένα κιλό, γιατί ο Καρβέλας θα τα κόψει σε πολύ μικρά κομματάκια και θα κάνει πολλές κροκέτες. Τι φούστα που είσαι, ρε. Άμα είσαι γαλατόμα, δώσ' τα επιτέλους. Πάρε 5 κιλά να φάμε εδώ όλοι. Τι είναι αυτό τώρα που τσουγκουνεύτηκες. 5 κιλά θέλεις. 5 κιλά θα σου πάρω, ρε. Όσα θέλεις, 5 κιλά. 3-5-15, 1,5 κιλά. Σκεφτείτε λίγο τι ωραία επιχειρηματική κίνηση. Στην καντίνα πρωινιάτικα θα κάνει θράψη. Θα πηγαίνουμε πόσο σε πλατείε. Θα... Αφού είναι ακριβό, ποιο θα πάρει τόσο ακριβό. Θα πάρουμε μια χορηγία δηλαδή. Κοντζάμε εκπομπή δηλαδή. Τι γίνει, σε παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία. Α, κάποιο άλλο θα χάσει δηλαδή. Θα τον Αγγελή τώρα. Θα τον πάρω. Ο Αγγελή έχει κλείσει τα μαγαζιά του τώρα. Θα τον πάρουμε τον άνθρωπο που μα αγαπάει, να μα βοηθήσει λίγο σε αυτό το ξεκίνημα. Να βάλει λίγο πλάτη. Ένα κιλό θα μα στείλει ο Αγγελή. Καλαρώστε, μην τρελαίνετε. Εντάξει, το ένα κιλό είναι αέρα. Μια κροκέτα να φά μετά θα βγάλει. Αγοράσω άλλα δύο κι εγώ. Λυσάξατε πια. Έχετε κάνει ένα καλό ζήτημα. Παιδιά, βγάλτε δίσκο! Παιδιά, δίσκο για την τώρα στην Ιαπωνία, κλαίει για δίσκο! Ο Πάνια δεν μιλάει, δεν κατάλαβες, έχει κατέβει ήδη στην κουζίνα και περιμένει για αύριο. Για να δοκιμάσει. Μια Ελλάδα. Λοιπόν, περιμένετε τώρα γιατί περιμένουν να απαντήσει ο Αγγελής. Μια Αγγελάδα τώρα στην Ιαπωνία κλαίει αυτή τη στιγμή. Μέχρι να απαντήσει ο Τάσος. Φεύγω, γεια σας. Θέλω να σας πω εσείς ωστόσο να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Σας στέλνει το Αράχοβα TV, το νέο site του Δημήτρη Μάρκο που σας δίνει και όλες τις ομορφιές. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε, δείχνει όλες τις ομορφιές της Αράχοβας. Σας στέλνει ένα τετραήμερο ταξίδι, δηλαδή ή για μια οικογένεια ή για 4 άτομα στο White Hills Hotel που είναι και μέσα στην πόλη. Θα φάτε 3 γεύματα στο εστιατόριο αρχοντικό με θέα στη γέφυρα και το ρολόι της πόλης. Θα περάσετε υπέροχα. Για να κερδίσετε αυτό το ταξίδι, θα στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή θα καλέσετε σε αυτόν τον αριθμό και τσουπ, θα βρεθείτε στην Αράχοβα με την παρέα σας ή τους συντρόφους σας, τους φίλους σας, με ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ωστόσο, μπορείτε να κερδίσετε και ένα ολόκληρο αυτοκίνητο με ένα γραπτό μήνυμα και συγκεκριμένο όχι ένα τυχαίο αυτοκίνητο. Το Toyota Yaris αξίας 16.000 ευρώ. Ένα βραβευμένο αυτοκίνητο της χρονιάς του 21, 14999. Στέλνετε ένα γραπτό μήνυμα ή καλείτε για να μπείτε στο διαγωνισμό και να κερδίσετε αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο. Μήπως έχουμε τον Τάσο, τον βρήκαμε. Τι, τον βρήκαμε. Καλή για να κάνω το τηλέφωνο. Όντως. Καλημέρα, Τάσο. Τι κάνετε. Καλά είμαστε, Τασούλη μου, εσύ. Δόξα σε ο Θεός. Τάσο. Εδώ. Παίξαμε εδώ ένα θέμα για ένα κρέας που έρχεται από πού έρχεται. Από Ιαπωνία. Από Ιαπωνία. Το Wagyu. Wagyu. Το Wagyu. Είναι αυτό το Kobe. Η μία ράτσα είναι Wagyu και η άλλη είναι η Kobe. Η ωραία. Πιο ακριβή είναι Kobe, Kobe. Το Kobe, γιατί υπάρχουν κάτι διάσημες κρεατοκροκέτες έξω που θες 30 λέει, χρόνια αναμονή να τις φας. Και λέω, κάτσε να πάρω τον Αγγελή. Το έχει αυτό το Kobe να κάνουμε ένα κιλό θέλουμε εμείς εδώ για την εκπομπή.
Μπορούμε να το έχουμε, Τάσο. Θα σας στείλω. Δεσμεύομαι. Νάτο, ρε, νάτο, ρε. Τρία, Τάσο. Και τρία κιλά, κύριε Τάσο. Και τρία κιλά. Θέλω να σας πω ότι έχει μία μαγαζάρα στην Γλυφάδα συγκλονιστική. Ναι. Συγκλονιστική. Ναι. Σαν πάω μπουτίκι, σήμερα. Ναι. Να πας, Μαρία. Θα πάω, και Τάσο, θα έρθω. Κάθεσαι εκεί, μπορείς να τσιμπήσεις, να πιείς το κρασάκι σου, να ψωνίσεις τα κρεατάκια σου. Πάρα πολύ ωραία. Και τρία κιλά, κύριε Τάσο, μα. Και τρία κιλά, κόμπε. Ποια είναι η διαφορά του κόμπε τώρα με το άλλο που λέτε? Δεν έχω καταλάβει. Τσιμπούση θα κάνει. Ποια είναι η διαφορά του κόμπε, του κρεατάκι με το γουάγκου? Είναι η ράτσα. Το Wagyu είναι, έχει πιο λιγότερο. Είναι χωρισμένο σε ενδομιακό λίπος. Το Wagyu έχει λιγότερο ενδομιακό, το Kobe έχει παραπάνω. Και έχει τεράστια διαφορά στη τιμή. Και να σου πω κάτι, ρε Σιτάσο. Ποιο είναι πιο ακριβό? Ναι, το πιο ακριβό, για πες με, Στάσο. Το Kobe. Το ακριβό ζητήσαμε. Και ισχύει, ρε Τάσο μου, ότι κάνουν μασάζ στις αγελάδες στην Ιαπωνία τώρα σε αυτό το κρέας? Και βέβαια, ναι. Κάνουν μασάζ και σου βάζουν και κλασική μουσική ακίνητα. Ακίνητα μέσα στο στάβλο για να παίρνουν ενδομικό λίπος και να ηρεμούν. Εγώ θα τρελαθώ. Ωραία, Τάσο, για να καταλάβουμε τώρα, λέγεται τώρα. Τι κόστος μπορεί να έχει όντως ένα κιλό από αυτό το κρέας? Γύρω στα 6 με 600 με 700 ευρώ. Άρα το Wagyu είναι που είναι, το Wagyu είναι στα 350 περίπου. Το Wagyu είναι, πότε μπαίνει το Wagyu είναι γύρω από 150, είναι μικρότερη, γιατί πάει σε δεσμίδες. Α3, Α5, Α7. Καλά, Τάσο, το Wagyu στείλε. Άμα είναι να πληρώσω και τη μουσική εκπαίδευση της Αγελάδας, δεν είναι, δεν θέλω. Θα τη στείλω στο πανεπιστήμιο. Και το μασάζ του φυσιοθεραπευτή. Το αποτέλεσμα είναι απίστευτο όμως. Ναι, είναι πράγμα. Α, εντάξει. Ευχαριστούμε, Τάσο. Αυτό το πράγμα είναι μέλη. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Γεια σας. Αγαπάμε. Φιλιά. Γεια. Όπω Παναγία μου, τι έρχεται. Τον είδατε. Όλα. Σας ενημερώνουμε για τα πάντα. Πολύ γρήγορα. Πάμε σε ένα break να συνέλθουμε, γιατί ήταν πολύ ακριβό το κιλό. Φίλα. 600 ευρώ, Παναγία. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Είχε κάνει μεγάλο comeback η Άντζελα και έπαιζε και ένα 100. Αλήθεια. Στο βίντεο κλιπ έσκαγε. Μπράβο στο σκηνοθέτη. Το θυμάμαι. Πάμε στη Μαρία Αντζονάρος, γιατί κάτι με Άντζελα μου μυρίζει. Ήταν πολύ ευρηματικό πάντως το να περνάει ένα 100 απ' έξω, έτσι. Δηλαδή πραγματικά πού το σκεφτήκανε. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχω ξεκινήσει με Άντζελα και 100%. Γιατί από ό,τι φαίνεται το Αντζελάκι θέλει λίγο να χαλαρώσει από τις εμφανίσεις τις οποίες κάνει στο Jazz The Two of Us. Γιατί από ό,τι φαίνεται, καταλαβαίνετε, ήθελε λίγη ξεκούραση, δεν αντέχει άλλο. Να βρατήσει εκεί πέρα μέσα. Δεν αντέχει. Οπότε λοιπόν επισκέφτηκε τη νεκρά θάλασσα. Ναι. Θάλασσα. Και τι έκανε? Αγγυλοθεραπεία. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι συμβολικό το γεγονός ότι έχει σηκώσει το χέρι το δεξί. Δεν ξέρω, βοηθάει κάπου αυτό? 100 είναι πάρα πολύ. Βλέπω μέσα τη. 100% ξεκάθαρα χαλάρωση. Λοιπόν, γιατί θα δείτε και το επόμενο. Έχει άλλη μια φωτογραφία. Δεν ξέρω αν την έχουμε, αν θα την δείτε. Αλλά στην επόμενη φωτογραφία, παιδιά, γράφει από πάνω 100% χαλάρωση. 100%. Έβαλε και το τραγούδι τη μέσα. Τα σύνδεσε, ωραία. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω και να τη πω ένα πολύ μεγάλο συγχαρητήριο για το κορμί το οποίο διαθέτει, έτσι, και το πόσο έτσι ωραία είναι και που μοιράζεται αυτές τις ωραίες προσωπικές. Το χέρι ξέρεις γιατί το σήκωσε. Τι? Για να μην είναι, γιατί χαλάς. Βρες τη φωτογραφία, Ανδρέα. Για να βγεις, πόσα θα μάθετε από μένα. Wanna be on top, για την κατάλληλη φωτογραφία. Τέλεια. Έτσι που λέτε η Lady, ωραία περνάει η Μπέτη μου. Εμείς πότε θα πάμε για έναν άργυλο, δεν ξέρω. Γιατί μόνο μέχρι την κουζίνα πηγαίνουμε και τρώμε και στέρνες. Αυτό. Λοιπόν, ας περάσουμε στο επόμενο θέμα. Οι celebrities και οι stars ήδη στολίζουν τα σπίτια τους. Οπότε λοιπόν, η Ολυμπία Χοψονίδου, η οποία της αρέσει να μοιράζεται στιγμές από τα social media της και κυρίως έτσι μέσω story, στόλισε το σπιτάκι της, το οποίο είναι παραμυθένιο. Είναι σαν να βλέπεις ένα μικρό χωριό, παντού Αγίο Βασίλειο. Και πολλά παιδιά, παιδί μου, τώρα είναι Είναι ένα χωριό το σπίτι. Είναι μια μικρή κοινότητα. Ισχύει. Βλέπουμε εδώ πέρα τον πάρα πολύ ωραίο στολισμό τον οποίο έχει κάνει στο σπιτάκι. Θα στολίσω κι εγώ την κυρία και θα σου στείλω κι εγώ φωτογραφία. Αχ, ναι! Χατζηδάκη, στόλισε κι εσύ, άμα κανείς έχει στολίσει. Εγώ θέλω να δώσετε μια συμβουλή. Πώς θα στολίσω που έχω το μικρό τύρανο εκεί πέρα στο σπίτι, ας πούμε, ο οποίος θα τα κατεβάσει όλα. Πού να βρω ένα δέντρο που να μην το κατεβάσει? Βάλει ένα φράχτη μπροστά. Θα το δέσεις με έναν τρόπο το δέντρο. Τι? Πάει στα στολίδια, θα τα πειράζει, τα κατεβάζει, τα ρίχνει. Ξαναβάζει. Θα κάνει ένα το κύριο και ένα εφεδρικό μικρό και θα του πει αυτό είναι δικό σου. Κάντε ό,τι θέλει. Διαλύσει. Θα του πει το γνωστό μότο που λένε όλοι οι γονείς. Άμα τα κατεβάσει τα στολίδια, δεν θα έρθει ο Άι Βασίλης.
Δεν ξέρει ακόμα για τον Άγιο Βασίλη. Δεν καταλαβαίνει. Ακόμα τώρα είναι 2 ετών ο μικρός. Πώς δεν ξέρει τον Άγιο Βασίλη. Δεν πειράζει, μωρέ. Θα πάρεις άλλα. Δεν πειράζει. Δεν είναι αυτό το θέμα, καλέ. Είναι για να μην τα διαλύσει εν ώρα, μην μαζεύουμε. Λοιπόν, υπάρχει να ξέρει λύση. Βάζει το δέντρο μόνο με τα φωτάκια. Δεν βάζει τίποτα άλλο. Τα φωτάκια και να θέλει δεν μπορεί από μέσα να τα βγάλει. Δεν στολίζει φέτος καθόλου. Δεν κάνει τίποτα. Θέλω να είναι έτσι γιορτινό όπως είναι του Κοψονίδου. Να γίνει χαμός μέσα. Στόλισε μικρά δεντράκια ψηλά. Σε ψηλά σημεία. Κρέμασε γύρω... τα από το ταβάνι. Θα το βάλω στο ταβάνι ανάποδα. Εντάξει, ανάποδα. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο τελευταίο μου θεματάκι, το οποίο σας τάψα για το καλύτερο, γιατί μπορεί να έρχονται Χριστούγεννα. Οπότε η Σοφία Χατζιπαντελής έκανε μια εμφάνιση στην εξωτερική της εμφάνιση, εμφανέστατη όπως βλέπετε κι εσείς. Άλλαξε το χρώμα των μαλλιών της. Μαλλιών το μπλουζάκι. Θα κάνει καρουτί. Τζιντ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 ζ
επιστρέφει. Αναμένουμε να δούμε λοιπόν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Μάλιστα. Ωραία αλλαγή, ωραίο το σύνολο, ωραία και η Σοφία, ωραία και εσείς. Και ακόμη καλύτερη η Μπέτι Μαγκύρα. Ευχαριστούμε, Μαρία Αντωνάρος. Ακόμα καλύτερα τα κεφτεδάκια του Καρβέλα, θέλω να σας πω. Πάω να τα δοκιμάσω να τα φάω, διότι μου άνοιξε λίγο η όρεξη, η αλήθεια είναι. Έχει μυρίσει όλο το στούντιο σήμερα το πρωί. Χώρια το έχουμε, οπότε μια χαρά είσαι. Και δεν έφτιαξε μόνο τα κεφτεδάκια, έφτιαξε και ωραία την κάνει πατάτα. Και αυτή η σως είναι σως γιαουρτιού. Γιαούρτι μέσα με μπαχαρικά θα κάνουμε, είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ ελαφρύ. Ένα κεφτεδάκι θα κάνουμε σήμερα, πολύ ωραίο, ζουμερό και αφράτο. Να σου πω κάτι, το κάνεις επίτηδες. Φτιάχνει συνέχεια τέτοια που ο Βάνιας κάνει διατροφή και διαιτά. Τα βγάζω για να τα βγάλουμε για να μπορεί τα Χριστούγεννα να κάνουμε κάτι να φάει και ο Βάνιας. Μα τα Χριστούγεννα θέλει να τα φάει αυτά ο Βάνιας. Όχι, θα το έχουμε πιο ωραία. Εντάξει. Πιο... εντάξει. Έτσι μην κρεμίσω και τον πύργο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για να προχωρήσουμε. Και τα κεφτεδάκια θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια μοσχαρίσιο κυμά, 500 γραμμάρια χοιρινό κυμά, 2 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα, ένα μάτσο δυόσμου ψιλοκομμένο, 2 αυγά, 2 σκελίδες σκόρδο, 8 φέτες ψωμί του τόστ, 4 κουταλιές της σούπας ξύδι, αλάτι, πιπέρι, 150 γραμμάρια ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια γάλα, ηλιέλαιο για το τηγάνισμα, πατατούλες φυσικά για το τηγάνισμα, 250 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, μία κουταλιά του γλυκού καπνιστή πάπρικα, 1/4 κουταλάκι του γλυκού κύμινο και χυμό και ξύσμα από ένα λεμόνι. Μάλιστα, να δοκιμάσω. Να δοκιμάσεις. Πω, μυρωδιά. Λοιπόν, φρατό. Αφράτο πεντανόστιμο. Και αυτό το γιαούρτι έρχεται και το αλαφραίνει. Ελαφραίνει ακόμα πιο πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πολύ μυρωδάτο, ε. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Σε ένα μπολ θα ξεκινήσω εγώ να κάνω τον κυμά. Θα χρησιμοποιήσω και μοσχαρίσιο και χοιρινό κυμά. Θα προσθέσω μέσα το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο, το έχω βάλει μέσα στο μούλτι και το έχω κάνει πουρέ τελείως. Mm. Για να μην φαίνεται, αλλά τα ζουμάκια τα χρειαζόμαστε μέσα για να βγει ο κυμάς μας αφράτος και ζουμερός. Μάλιστα. Μέσα λοιπόν και το κρεμμυδάκι, βάζουμε και τα δύο αυγά. Το ξύδι μας, οπωσδήποτε στους κεφτέδες ξύδι. Το ψωμί του τόστ, το οποίο το έχουμε περάσει και αυτό από το μούλτι και το έχουμε κάνει σκόνη. Δυόσμο θα μου βάλετε μπόλικο. Μην το λυπηθείτε. Ο δυόσμο με το κεφτεδάκι είναι νούμερο ένα. Το γάλα μας. Mm-hmm. Θα προσθέσω αλατάκι και πιπεράκι. Ναι. Θα ρίξουμε και λίγο ελαιόλαδο μέσα. Το κάτι άλλο. Και θα ξεκινήσω να ζυμώνω τα κεφτεδάκια μου. Αυτό το κυμά μπορείτε να το φτιάξετε από το βράδυ και την επόμενη μέρα το μεσημέρι. Γυρίζετε τη δουλειά, τον όλο έχετε το έτοιμο, βέβαια, βέβαια, τον έχετε έτοιμο και τον μαγειρεύετε απευθείας, τον τηγανίζετε. Έξυπνο αυτό, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Μπορείς να το έχεις... κάνεις από βραδύ, το βάζεις στο ψυγείο. Και να σου περισσέψει κιόλας. Μπορείς να το φας το βράδυ και κρύο τρώγεται το κεφτεδάκι. Θες να το κάνεις ένα σαντουιτσάκι. Με λίγη ωραία ψημένη πιπεριά φλωρίνη. Θες να δίνεις στο στόμα και ο άλλος να κάνει... Τάκ και να πετάει. Τα παλάκια και να τα τρως. Όπως θέλεις, όπως σε βολεύει. Όπως σε βολεύει. Όπως βλέπεις εδώ, εμένα ο κυμάς μου είναι πάρα πολύ μαλακός. Πάρα πολύ. Έτσι το γάλα, τον θέλουμε. Εγώ δεν έβαζα γάλα σου και τους κάνει πιο αφράτους. Το γάλα και το ξύδι αφρατεύει πάρα πολύ τον κυμά. Αυγά δεν έβαλες, ε. Έβαλα δύο. Α, έβαλες. Δύο αυγουλάκια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Τώρα για τις πατατούλες, τι έχω κάνει. Έχω κόψει τις πατάτες μου και τις έχω βάλει μέσα σε βραστό νερό. Βραστό. Ναι. Τις βάζω μέσα σε βραστό νερό για να φύγει το άμυλο από μέσα και να μαλακώσουν λίγο. Μάλιστα. Έχω βάλει ηλιέλαιο σε ένα τηγάνι
Και την ώρα που αρχίζει και ζεσταίνεται το ηλιέλαιο, τότε θα ρίξω τις πατάτες μου μέσα. Δεν χρειάζεται να μου τις σκουπίσετε, να μου τις ταμπονάρετε με χαρτί κουζίνα ή οτιδήποτε. Στραγγισμένες θα είναι λίγο. Στραγγισμένες οπωσδήποτε θα είναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να είναι τελείως στεγνές. Θα μου τις βάλετε λοιπόν σε χλιαρό λάδι και θα βάλετε το τηγάνι στη φωτιά στη δυνατή θερμοκρασία. Και αυτές θα ξεκινήσουν να βράζουν σιγά σιγά και στη συνέχεια να τηγανίζονται. Να σου πω κάτι. Υπάρχουν σε μερικά μέρη που τρως τηγανιτή πατάτα και λες, ρε παιδί μου, πώς την κάνουμε, τι είναι αυτό. Έμαθα το μυστικό. Είναι και ο τύπος της πατάτας, να πούμε. Σίγουρα. Δεν είναι όλες οι αλλά πατάτες για τηγανιτές. Το μυστικό για την πιο νόστιμη τηγανιτή πατάτα είναι το πετρογκάζο στο παλιό. Ναι. Με λεπτό τηγάνι. Λεπτό τηγάνι για να μπορεί και να παίρνει. Με πολύ δυνατή φωτιά. Για να παίρνει. Αλλά το πετρογκάζο στο παλιό που είχαν οι γιαγιάδες μας που είχε δύο μάτια. Ή με τη σιδεροσιά που βάζανε στα ξύλα και τηγανίζαν οι γιαγιάδες μας παλιά τις πατάτες και μύριζε όλος ο τόπος. Τρώγαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, έχω βγάλει εγώ τις πατατούλες μου εδώ πέρα, ωραίες ροδοκόκκινες. Και όπως είμαι, θα ξεκινήσω να πλάθω τους κεφτέδες μου. Στο ίδιο λάδι. Στο ίδιο λάδι. Α, ακριβώς, okay. Μία φορά. Θα πλάσω τους κεφτέδες μου. Θέλετε να τους κάνετε στρογγυλούς, θέλετε να τους κάνετε πλακέ, ό,τι σας αρέσουν. Όπως είναι, ούτε τους αλευρώνω ούτε τίποτα. Μπλουμ, μέσα, κατευθείαν. Τους ρίχνουμε μέσα. Και μέχρι να ξεκινήσουν οι κεφτέδες μας να τηγανίζονται. Το αλεύρι, γιατί δεν το βάζεις? Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Γίνονται ωραίοι και ζουμεροί. Για ποιο λόγο να προσθέσουμε αλεύρι, να προσθέσουμε έξτρα θερμίδες? Είναι που είναι τηγανιτό, οπότε. Σωστό. Γιατί να το κάνουμε περισσότερο. Σωστό. Λοιπόν, ρίχνω εγώ τους κεφτέδες μου εδώ πέρα και πάμε να κάνουμε τη σαλτσούλα. Καλά, αυτή η σαλτσα είναι πολύ δύσκολη, ε. Πάρα πολύ δύσκολη. Κοροϊδεύεις, βέβαια. Εννοείται. Έχω κύμινο τριμμένο. Αν δεν σας αρέσει κύμινο, μπορείτε να βάλετε κόλιανδρο, μπορείτε να το παραλείψετε κιόλας. Μέσα στο γιαουρτάκι μου ρίχνω το κύμινο, ρίχνω την καπνιστή πάπρικα και εδώ πέρα έχω ξύσμα και χυμό λεμόνι. Όλο μέσα. Όλο μέσα. Γι' αυτό γίνεται λίγο ροζέ. Ακριβώς. Ένα πάπρικα ανακάτεμα εδώ γρήγορα. Και είμαστε έτοιμοι. Αυτή και είναι όλες η περιβόητη σάλτσα. Ρε στην Νικόλα, να σου γρήγορα πω κάτι. Τα κάνεις όλα πεντανόστιμα, αλλά τα κάνεις να φαίνονται πάρα πολύ απλά και εύκολα. Μα είναι να σου πω κάτι. Το μυστικό στις συνταγές είναι να έχεις όλα σου τα υλικά κομμένα μπροστά στον πάγκο για να μην μπερδεύεσαι και από εκεί και πέρα. Η όλη διαδικασία του μαγειρέματος γίνεται πάρα πολύ γρήγορη. Λοιπόν, γυρίζω εγώ τους κεφτέδες μου. Όπω, γίνανε κιόλας. Έτοιμη σχεδόν. Συσυρίζει το λαδάκι. Η πατατούλα, πάνω στην πατατούλα θα μου βάλετε αλατάκι και ρίγανη. Αν έχετε και χοντρό αλάτι, ακόμα καλύτερα πάνω από τις πατάτες για να σπάει ο κόπος. Να βάλω λίγο τριμμένο τυράκι έτσι. Και λίγη φετούλα από ναι, πάνω, ρε, αφού φίλια, τα ξέρουμε αφού τώρα. Αφού θα, αφού θα γίνει που θα γίνει. Α, το πάμε ωραίο. Μια ώρα αρκείται να σφίγουμε. Δεν πειράζει τη ζωή χωρίς φαΐ γίνεται. Όχι, όχι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, οι κεφτέδες μου όπως βλέπεις είναι σχεδόν έτοιμοι. Θέλουν μισό λεπτάκι ακόμα να πάρουν χρώμα πάρα πολύ. Γι' αυτό τους έχω κάνει λεπτούς εγώ. Άμα τους κάνετε στρογγυλούς, θα τους αφήσετε λίγο παραπάνω χρόνο. Θα χρειαστούν. Μην καούν όμως απ' έξω. Όχι να καούν, όχι να καούν. Εδώ είμαστε μια χαρά. Πολύ ωραίο. Ωραίο φαγάκι. Ωραίο, ωραίο φαΐ και σου λέω είναι και το βράδυ, μπορείς να το φας και παγωμένοι τρώγονται. Και μια χωριάτικη με λίγο παξιμάδι μέσα. Πω, ήρθες για καλό, έρθες τώρα εσύ, μας καταστρέψεις εδώ πέρα. Πω, πεντανόστιμο. Είναι τόσο έτοιμη, μαλακός ο κεφτές, είναι πάρα πολύ αφράτος. Πάρα πολύ αφράτος, ακριβώς. Και το μυστικό σε αυτό είναι ότι ο κιμάς μας είναι πολύ μαλακός. Δεν χρειάζεται ο κιμάς να είναι σφιχτός. Άμα είναι σφιχτός, θα βγουν σφιχτοί και οι κεφτέδες. Όσο πιο αφράτος είναι ο κιμάς, αν δείτε και σας φύγει πολύ, προσέξτε λίγο γάλα μέσα. Να γίνει αφράτο το ζυμάρι σας εδώ, ο κιμάς, να είναι αφράτος και ζουμερός. Όσο πιο αφράτος είναι, τόσο πιο αφράτοι θα βγουν και οι κεφτέδες σας. Αφράτη θα αποχωρήσω κι εγώ από την κουζίνα. Φιλιά. Φιλάκια. Πάω στην Άντζελα, το κορίτσι μου, την τίκη μου, να δω τι γίνεται. Διότι από χτες τα πράγματα είναι λίγο έγκλημα. Και θέλω να δω, επειδή μας έλεγες καλά πράγματα, αν θα εξακολουθήσουν να είναι καλά ή αν αλλάζει κάτι στο τοπίο. Καλημέρα, διότι υπήρξαν εντάσεις χτες. Καλημέρα. Ναι, ήτανε. Κοίταξε. Υπάρχουν κάποιες καλές όψεις οι οποίες, όπως είπαμε, αρχίζουν και δημιουργούν ένα άνοιγμα. Αλλά εγώ μπορεί να έχω γίνει λίγο ενοχλητική με αυτόν τον ανάδρομο Άρη που λέω συνέχεια με τον Ποσειδώνα που κορυφώνεται στις 19. Μάλιστα. Ο οποίος μπορεί να εκτροχιάσει την κατάσταση. Oh, oh, oh.
Γενικά, οι όψεις που έχουμε είναι, περνάει σήμερα η Αφροδίτη στο ζώδιο του τοξότη που είναι πιο εξωστρεφής, είναι περισσότερο αγαπάει την ελευθερία, θέτει ο καθένας τα δικά του όρια και τους δικούς του νόμους, δηλαδή γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αυτές τις κανονικές και φυσιολογικές νόρμες που έχουμε σαν κοινωνία. Αλλά από την άλλη, και αυτό είναι ευχάριστο, από την άλλη, τόσο οι όψεις του Δία που θα έχουμε μέχρι τις 22 του Νοέμβρη, τόσο ο Άρης με τον Ποσειδώνα που είναι ανάδρομος, μπορεί να εκτροχιάσει την κατάσταση και θέλει απλά την προσοχή μας. Όμως, αν εστιαστούμε μόνο στα άσχημα και στις εντάσεις, δεν πρόκειται να χαρούμε όλες αυτές τις υποσχέσεις που υπάρχουν. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, άρα έχουμε τώρα. Η Αφροδίτη θα περάσει στο ζώδιο του τοξότη, θα είναι μέχρι τις 10 Δεκέμβρη. Στη συνέχεια θα έχουμε, όπως είπαμε, και τον Ερμή και τον Ήλιο. Τώρα λοιπόν αυτό έχει τους ατομικούς κανόνες που βάζουμε σε θέματα καρδιάς και πώς, από πού παίρνουμε την ικανοποίησή μας και πώς παίρνουμε και την χαρά μας. Υπάρχουν κάποιες τάσεις υπερβολής. Αλλά αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα και μέσα στο ζώδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, Κρύη μου, για εσάς αυτή η νέα θέση της Αφροδίτης, η οποία είναι σε πολύ αρμονική όψη μαζί σας, απέναντί σας, δημιουργεί μια έτσι αισιόδοξη στάση και γενικά είναι ένα πιο περιπετειώδες πνεύμα και πιο ανοιχτό και βγαίνεται μέσα από αυτή τη μαυρίλα των πολλών πλανητών που είχαμε στον Σκορπιό. Είναι πολύ ευχάριστη, καλή και θετική για θέματα προβολής, εάν δηλαδή θέλετε να προβάλλετε τον εαυτό σας, όπως επίσης και σας βοηθάει να δείτε και λίγο πιο διαφορετικά, λίγο πιο ανοιχτά και λίγο πιο θετικά την οπτική στην οποία αντιμετωπίζετε τα οποιαδήποτε ζητήματα. Είναι πολύ καλή άμα θέλετε να έχετε κοινωνικοποίηση και γνωριμίες. Ταύρι μου, για εσάς εδώ η θέση αυτή της Αφροδίτης, που είναι και δικό σας κυβερνήτης, είναι λίγο πιο κόντρα ρόλος με την έννοια του τοξότη, η οποία είναι πιο ανοιχτή, αφορά τον 8ο σας οίκο. Και εδώ λοιπόν οι ελευθερίες κατά κάποιο τρόπο περιορίζονται. Εδώ λοιπόν είμαστε στα άκρα, ή όλα ή τίποτα, όπως επίσης οτιδήποτε αντιμετωπίζετε σε συναισθηματικά ζητήματα έχει πάρα πολύ με πάθος και με δύναμη. Θα πρέπει λίγο να προσέξετε τις κτητικές τάσεις, οι οποίες είτε εσείς μπορεί να έχετε, είτε οι άλλοι απέναντί σας, και γενικά να δείτε και λίγο πιο ουσιαστικά και λίγο πιο καλά τα οικονομικά σας και αυτά ιδιαίτερα τα οποία μοιράζεστε με κάποιους άλλους ή είναι σε θέματα συνεργασιών. Δίδυμή μου, για εσάς η νέα θέση αυτή αφορά τις σχέσεις σας, γενικά τις φιλίες σας, γενικά την κοινωνικοποίησή σας. Άρα πρόκειται για μια πολύ άσχολη περίοδος, παρότι έχετε τον Άρη, ο οποίος είναι ανάδρομος στο δικό σας το ζώδιο και με την όψη του Ποσειδώνα λίγο μπερδεύει τις καταστάσεις, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Εδώ λοιπόν μπορεί να φέρει κάποιες νέες γνωριμίες ή την επιθυμία σας να περάσετε μια γνωριμία, μια σχέση που ήδη υπάρχει σε μια νέα φάση. Τώρα, αν θα είναι προς την διατήρηση ή στον χωρισμό, αυτό θα το δείξει στην συνέχεια. Καρκίνη μου, για εσάς εδώ πέρα η δημιουργία της ελευθερίας η οποία αναζητάτε είναι στο κομμάτι της καθημερινότητάς σας, στις εργασιακές σας συνθήκες. Είσαστε λίγο πιο χαρούμενοι θέλετε να είσαστε και όχι μέσα στο τόσο πολύ της ρουτίνας. Εδώ λοιπόν μπορείτε φροντίδα σώματος και τι είναι ο τοξότης, είναι αθλητισμός. Επομένως μπορείτε να αθληθείτε λίγο παραπάνω, να περπατήσετε, να βγείτε λίγο στην φύση και γενικότερα να ασχοληθείτε με το σώμα σας και γενικά την ευεξία σας. Και η αλήθεια είναι ότι φέρνει και μία τάση τεμπελιάς, αλλά περισσότερο θέλει να είσαστε χαρούμενοι και δημιουργικοί. Λιοντάρια μου, θετικό απέναντί σας, ένα ωραίο τρίγωνο. Εδώ πέρα υπάρχει η σκέψη ότι η ζωή είναι μία περιπέτεια, άραστε είναι στον πέμπτο οίκο που είναι δικό σας άλλωστε. Έχει μία πολύ δημιουργική έμπνευση, μία πολύ μεγάλη χαρά που μπορεί να σας φέρει. Απλά από την άλλη είναι και η ροπή προς τα ρίσκα, είτε αυτό αφορά τον έρωτα είτε τα χρήματα και όλο αυτό για να μπορέσετε να αντλήσετε περισσότερη ικανοποίηση κοντά στα παιδιά σας και καλύτερη σχέση η οποία δημιουργείται. Παρθένη μου, εδώ για εσάς είναι πολύ πλούσια τα συναισθήματα, τα οποία κάπως πρέπει λοιπόν να εκτονωθούν. Και ποιοι είναι κοντά σας, είναι κοντά σας η οικογένειά σας, είναι άτομα τα οποία αγαπάτε και αυτά που σας κάνουν να αισθάνεστε όμορφα. Με αυτούς λοιπόν είναι με τους οποίους θέλετε να είσαστε συνεχώς μαζί και ιδιαίτερα να τους φροντίσετε, αλλά και να πάρετε φροντίδα και να ηρεμήσετε λίγο και γενικά να ασχοληθείτε και με το σπίτι σας όσον αφορά μπορεί να το ομορφύνετε, να κάνετε μια έτσι, αναβάθμιση του χώρου ή του προσωπικού σας χώρου, αν υπάρχει το γραφείο ή η κρεβατοκάμαρά σας. Ζυγή μου,
Για εσάς αφορά πολύ την ελευθερία λόγου. Είσαστε ευγενικά άτομα. Εδώ λοιπόν η Αφροδίτη συμβαδίζει με αυτό, στο να μιλάτε με πολύ γλυκό τρόπο και γενικά να κερδίζετε μέσα από αυτήν την διαδικασία. Θέλετε την ελευθερία σας, θέλετε και την ειλικρίνειά σας. Επίσης φέρνει πάρα πολύ δημιουργικές ιδέες, όπως και το να μετακινήσετε συνεχώς ή να έρθετε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι ανταλλάσσετε τις απόψεις σας και με τις συζητήσεις μπορεί να σας δώσουν και μια έτσι, ιδέα ή άποψη ή κάποια συμβουλή. Σκορπιέ μου, για εσάς η νέα θέση της Αφροδίτης των Ετοξώ ό,τι αφορά τα οικονομικά σας, που σημαίνει ότι υπάρχουν υποσχέσεις για αύξηση εσόδων, υπάρχει όμως και μια γενεοδορία η οποία αυτή τι κάνει, μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την οποιαδήποτε σταθερότητα έχει δημιουργηθεί στα χρήματά σας και το οποίο μπορεί να αποσταθεροποιήσει κάπως τον προϋπολογισμό σας ή τα χρήματα τα οποία έχετε ήδη μαζέψει. Παρ' όλα αυτά, το επόμενο διάστημα εργάζεστε προς την κατεύθυνση να αυξηθούν τα οικονομικά, κάποιες ιδέες μπορεί να έχετε ή κάποια σύμπραξη λέγεται, δηλαδή με κάποιους να ενώσετε τις δυνάμεις σας και αυτό να σας βοηθήσει να είσαστε πιο και συναισθηματικά ευχαριστημένοι αλλά και πιο σε υλικό επίπεδο ευχαριστημένοι. Το ξώτες μου η Αφροδίτη στο δικό σας το ζώδιο, περνάει αυτό, σας κάνει έναν πόλο έλξης, πάντα η Αφροδίτη στο ζώδιό μας. Μας φέρνει συνεχώς άτομα κοντά μας, είναι σαν μαγνήτης και αυτό φυσικά μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε και για γνωριμίες εάν σας ενδιαφέρει και για να φτιάξετε τη σχέση με το άτομο το οποίο είσαστε ήδη μαζί, αλλά επίσης μπορεί να δώσει και νέα ξεκινήματα σε θέματα έρωτα αλλά και σε θέματα οικονομικών ζητημάτων και συμφωνιών. Εδώ λοιπόν εσείς το επόμενο διάστημα ενδίδετε στις αισθήσεις και τις απολαύσεις ενίοτε χωρίς μέτρο, γι' αυτό λίγο προσοχή. Εγώ καιρή μου, η νέα θέση της Αφροδίτης για σας είναι σε ένα πιο παρασκηνιακό κομμάτι, λίγο πιο κρυφό. Είναι μια περίοδος προετοιμασίας και εξέτασης. Αυτό τώρα δεν σημαίνει ότι ξαφνικά χάνεστε από τον κόσμο και δεν μπορεί να έχετε μια νέα σχέση αν σας ενδιαφέρει, γιατί ξέρετε πόσες σχέσεις δημιουργούνται έτσι λίγο κρυφές και μέχρι να είσαστε σίγουροι ότι θέλετε να τις εμφανίσετε ή για άλλους λόγους που δεν ξέρω ότι γίνεται. Λοιπόν, χαρά, αυτό που αναζητάτε είναι σε πιο ουσιαστικά και ιδιωτικά σημεία και με ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ πιο κοντά σας συναισθηματικά και μπορεί να σας προστατεύουν κιόλας. Υδροχόη μου, για εσάς το κομμάτι των φιλιών που είναι το δικό σας το στοιχείο, άρα λοιπόν εδώ φιλίες και νέες γνωριμίες και επαφές πολλές να είσαστε έτσι να κυκλοφορείτε, σας κρατούν πάρα πολύ απασχολημένους. Τώρα όμως αυτό που θέλω να σας πω είναι προσοχή, γιατί μπορεί οι φίλοι να σας παρασύρουν λίγο σε περιπέτειες, γι' αυτό ίσως θα πρέπει να περιορίσετε λίγο τις ελευθερίες που τους δίνετε, διότι για εσάς ο φίλος για εσάς είναι το πιο σημαντικό πράγμα που υπάρχει και όταν είναι καλοί οι φίλοι, ναι, μπορεί να σας βοηθήσουν και είναι πολύ ευχάριστο, αλλά υπάρχουν και κάποιοι φίλοι που δεν είναι τελικά έτσι όπως εσείς τους βλέπετε και αυτοί να σας βλέπουν διαφορετικά. Και τέλος, οι χθείες μου, για εσάς εδώ η Αφροδίτη είναι στην κορυφή του οροσκοπίου σας. Εδώ σας δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες και για κοινωνική ανέλυξη και για διάκριση φυσικά και για τα ερωτικά σας ζητήματα. Μπορεί να είναι ένας γάμος, μπορεί να είναι μια πάρα πολύ καλή, σημαντική και σταθερή συνάντηση, είτε είναι για ερωτικό λόγο, είτε είναι για επαγγελματικό. Επίσης, το επόμενο διάστημα θα έχετε και πολύ την υποστήριξη ατόμων που έχουν εξουσία, είναι πολύ σημαντικά και θα μπορέσουν να σας προωθήσουν. Αυτά λοιπόν από μένα. Ευχαριστούμε πολύ, Άντζελα μου. Να είσαι καλά. Ευχόμαστε τα πράγματα να πάνε πολύ καλά. Πολύ καλύτερα. Ας εστιάσουμε στο θετικό, στο θετικό. Κομμάτι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Ποιος είναι πρωινιάτικα? Σίγουρα μετά τα κεφτεδάκια που φάγατε. Πολύ ωραία. Καλά. Ο καλύτερος κεφτές ever. Ωραία, θύμισε τη γιαγιά μου εμένα. Με πήγε πίσω τώρα 30 χρόνια, φοβερό. Ναι. Η μυρωδιά, η γεύση γιαγιάς. Ναι, ναι, ναι. Δυός μου, αγάπη μου, δυός μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα κορίτσι φωτιά όμως τώρα, έτσι. Ναι. Διότι αυτό το κορίτσι, ποιος το προλογίζει? Ένα αντέρεγα του. Στην Άντια πάμε τώρα. Ναι. Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι πάμε στη Μαρία, ρε παιδιά. Όχι. Τι κατάλαβα, λάθος. Μαρία μέσω Νάντιας. Σε αυτό το κορίτσι, και αυτό είναι πυρκαγιά. Ό,τι πάρει σήμερα είναι φωτιά, Μπέτη μου. Ο κορίτσι είμαστε μου μέσα. Κορίτσι. Θέλω να σας πω ότι η πιο απολαυστική κακιά αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση είναι η Μαρία Κωνσταντάκη. Έτσι. Και εγώ στον έρωτα πηγά. Χαίρομαι για αυτό το κορίτσι.
Γιατί τόσα χρόνια τη βλέπαμε να παίζει λίγο ρόλο, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε μανιέρα στους ηθοποιούς. Ναι, δηλαδή, όταν παίζει ένα ρόλο, ένα στυλ, μετά σε θέλουν συνέχεια γι' αυτό. Φέτος μου αρέσει πάρα πολύ που είναι στη δική μας, στην οικογένεια του Όπεν, στον Έρωτα Φυγά, και κάνει μια κακιά. Το περίμενα αυτό τη Μαρία. Γουστάρω οι ηθοποιοί να έχουν αυτή την πρόκληση να παίξουν κάτι διαφορετικό. Τη ρώτησες για το αυτοκίνητο, ότι αν το έχει καθαρίσει τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι. Ήταν γελάτε. Τόσο κουρασμένη, Παναγιώτη. Θέλω να σου πω ότι αυτό το κορίτσι ξυπνάει κάθε μέρα, παιδιά, 5,5 ώρα. Πάει ραδιόφωνο, πάει στα γυρίσματα του Έρωτα Φυγά και Δευτέρα και Τρίτη πάει και στο θέατρο. Εκεί λοιπόν τη συνάντησα εγώ χθες το βράδυ στον Πάιο σε μια παράσταση που όντως και εκεί παίζει ένα ρόλο. Πρώτη φορά νιώθει σαν μαθήτρια, μου είπε φέτος, με όλα αυτά τα πρωτόγνωρα που δοκιμάζει. Μιλήσαμε για την παράσταση, μιλήσαμε για την υπερβολική ενέργεια που βρίσκεται και μέχρι που αυτοχτυπιέται πάνω στη σκηνή μόνη τη. Πόσο πολύ ενώ απολαμβάνει όλα αυτά που κάνει, της λείπει η βόλτα με την γκόλφο το σκύλο της, με πέθανε με το σκύλο της. Καλά, δεν παίζει το σκύλο. Και θέλω να σας πω ότι ήταν η πιο αδίστακτη, η πιο σκληρή συνεντευξιαζόμενη που είχα. Παιδιά, δεν μου έδωσε ούτε ένα spoiler. Δυνατή είμαι, για να τη δω. Μπορώ να σου δώσω συγχαρητήρια για ό,τι κάνεις φέτος και θεατρικά και τηλεοπτικά. Εντάξει, τώρα ντρέπουμε λίγο. Ναι, είμαι πολύ χαρούμενη. Νομίζω ότι επειδή αισθάνομαι πολύ μαθήτρια, γιατί είναι κομμάτια τα οποία δεν τα έχω ξανακάνει, ούτε στον Έρωτα Φυγά, δηλαδή έχω ξαναδοκιμαστεί σε δραματικό έργο, στην τηλεόραση. Και εδώ πέρα κάνω ένα τέλειως διαφορετικό είδους θεάτρου από αυτό που μου έχει συνηθίσει ο κόσμος. Είμαστε εδώ στο σκηνικό σου, στη Σερωτονίνη, στον Πάιος. Θέλω να μου πεις, δεύτερη χρονιά το έργο, τι σ' αρέσει σε αυτό το έργο? Κοίτα να δεις, θεματολογικά νομίζω ότι με αφορά πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί και να με αφορά περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη παράσταση που έχω κάνει. Γιατί μιλάει ακριβώς για αυτό το υπαρξιακό αδιέξοδο και για τον πολύ σκληρό κόσμο στον οποίο ζούμε. Αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος με ανοιχτές κεραίες και βλέπεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, δεν μπορεί να μη σε αφορά αυτό το κείμενο. Είναι δηλαδή σαν να κάνω κι εγώ λιγάκι με αυτό το κείμενο, σαν να κάνω λίγο την ψυχοθεραπεία μου. Δεν ακούγεται πολύ ωραίο και δεν είναι και σωστό, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είμαι πολύ καλά σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή να σου πω με αυτές τις δουλειές που κάνω και με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι. Όταν όμως βλέπεις γύρω-γύρω τι γίνεται, δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος. Σε επηρεάζει, Πολύ. Τι κάνεις, αποφεύγεις να δεις ειδήσεις και τέτοια? Δεν γίνεται αυτό λόγω του ραδιοφώνου να αποφεύγω να βλέπω ειδήσεις. Έχει συμβεί κάποια στιγμή να πέσεις, να σκουντάψεις κάτι την ώρα που παίζεις? Έχω αυτοπυροβοληθεί εκεί που κρατάω το όπλο. Δύο φορές έχω χτυπήσει τον εαυτό μου πέρυσι, τον χτύπησα και χθες την πρεμιέρα. Πέρυσι μόνη μου δηλαδή το έχω κάνει από την τζίτα που έχω. Χτύπησα με την κάνη, χτύπησα και μάτωσα. Αλλά το έπαιξα μετά, έβγαλα τα αίματα και καλά. Και χθες πάλι από την τζίτα, αυτό έχω κάνει. Τώρα εδώ έχω ένα κάψιμο, χθες, εδώ, έχω ένα κάψιμο από το λουρί, από αυτό το σκηνί που στη γενική πρόβα ήμουν υδρωμένη και το τράβηξα πολύ άσχημα. Αλλά αυτά είναι, ξέρεις, του επαγγέλματος. Άρα, και να σκεφτώ ότι τώρα έχεις διάβασμα για το γύρισμα αύριο. Ναι. Έχω να πάω στο σπίτι, να δω το παιδί σκυλί. Όχι το παιδί, το παιδί σκύλι, το σκύλι που με κοροϊδεύουν όλοι, το έχω σαν παιδί μου. Και μετά να διαβάσω για αύριο για τον Έρωτα Φυγά. Έλα εδώ, μωρή που το παίζει και πραγματικά. Έλα εδώ. Ποια νομίζω ότι είσαι, μωρή, και ξελογιάζει στον ξένο κόσμο, Ελπίδα, τι λέτε! Κελιά και λιβάνια, μωρή, το δικό μου τον άντρα. Βρήκε να λυπηθεί, βρωμιάρα! Η Ελπίδα είναι ο άνθρωπο που λατρεύουμε να μα πάει τα νεύρα κάθε απόγευμα. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ τρελαίνομαι πάρα πολύ. Άμα μου στέλνουν δε μηνύματα, ξέρει του τύπου είσαι πολύ κακιά. Εν τω μεταξύ, είναι πολύ αστείο γιατί επειδή έχω κάνει αρκετά πράγματα στην τηλεόραση, δηλαδή να πω με ξέρει ο κόσμο σαν χαρακτήρα. Δηλαδή δεν έχω αυτό το πράγμα ενό νέου ηθοποιού ω προ την έκθεση που στην τηλεόραση που ξέρει κατευθείαν να τον ταυτίσουμε με τον κακό άνθρωπο. Οπότε επειδή τέλο πάντων ξέρουν ότι είμαι λίγο πιο χαλαρή, τύπησα και τέτοια, μου στέλνουν πολύ χαριτωμένα μηνύματα. Αλλά πόσο κακιασμένη είμαι και διασκεδάζω πάρα πολύ. Είναι πολύ καλογραμμένη η Ελπίδα και είναι και πολύ ωραίο χαρακτήρα μου. Εμένα μου αρέσει πολύ. Είναι πολύ κομπλεξικιά. Είναι πολύ αντιπαθητική, δεν θα ήθελα να την κάνω παρέα, αλλά τη λατρεύω. Υπάρχει κάποια σκηνή μέχρι τώρα που σε έχει δυσκολέψει, που την πήγε ξανά και ξανά? Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται με την Ελπίδα. Η Ελπίδα έχει το εξής, ότι στην αρχή ξεκίνησε πολύ χαλαρή και λίγο, είναι και λίγο, έχει κάποιες κωμικές αιχμές και κάποια στιγμή, ανατακτά χρονικά διαστήματα, έχει κάποιες πολύ έντονα δραματικές σκηνές. Αυτές λοιπόν ήταν λίγο με ζωρίσανε. Η εξάρσεις, ας πούμε, βίας που έχει, νεύρων, που πρέπει να φαίνεται ένα πιστικό πράγμα, έτσι. Δηλαδή δεν πρέπει να φαίνεται ότι είναι μια ψευτούρια. Οπότε αυτά δεν μπορώ να σου πω ότι όταν έχω τέτοιες σκηνές δεν είναι και η καλύτερη μου. Η καλύτερη μου είναι όταν βρίζω τον Καζανά, τον άντρα μου που είναι τόσο γλυκός και τόσο. Αυτό όμως περνάω εκεί πολύ ωραία. Εκεί μ' αρέσει πολύ. Φύγε, ρε! Φύγε! Φύγε! Σε μισώ, φύγε! Μεγάλη μου χαρά. Spoiler δίνεις? Όχι. Σε κανέναν. Για η Ελπίδα από μέσα. Τι spoiler θες? Θα γίνει παρακάτω. Όχι, χρυσή μου, δεν δίνω.
ούτε στη μητέρα σου, ούτε σε κανέναν. Στη μητέρα μου δίνω. Αλήθεια? Να πάρω τη μαμά σου. Ναι, στη μαμά μου δίνω. Στη μαμά μου δίνω. Εντάξει, δεν θα δώσω στη μάνα μου, στη γυναίκα που με γέννησε. Ωραία, εγώ να μην ρωτήσω τίποτα για το τι θα γίνει παρακάτω. Είσαι η μάνα μου, όχι. Με γεννήσει. Τότε δεν υπάρχει, δεν έχει καμία ευκαιρία. Πάρτε τηλέφωνο τώρα τη μάνα της Μαρίας. Ναι. Πάρτε τηλέφωνο τώρα τη μάνα της Μαρίας να μας δώσει το spoiler. Γιατί ούτε εσύ δίνεις, εσύ εντάξει μας αφήνεις υπονοούμενα. Ναι. Αλλά τι να πω, η Μαρία καλά κάνει και δεν δίνει. Καλά κάνει, καλά κάνει. Την απολαμβάνω πάρα πολύ σε αυτό το ρόλο. Γελάω πάρα πολύ. Ειδικά οι σκηνές που χτυπάει, που δέρνει και αυτά. Που νιώθω, δεν ξέρω γιατί το νιώθω αυτό, ότι δέρνει όντως. Δηλαδή δεν βλέπω τύπου, ξέρεις, να κάνει ψεύτικα. Ρε, βαράει. Βλέπω χέρι βαρύ. Μα πάντα έπαιζε λίγο την καλούλα. Ναι, ναι, λίγο την κομιλφό, λίγο την ελαφριά, λίγο την αυτή που δεν καταλαβαίνω. Και τώρα θα βγάζω το άχτι της. Να σας πω ότι είναι απολαυστικό να παίζεις μια κακιά για κάποιο ρόλο. Ειδικά αν δεν είσαι. Δεν ξέρω, γιατί και εγώ στους κερατάδες. Δεν ξέρω, παιδί μου, αυτό που δεν μπορείς να κάνεις στη ζωή σου να επιβληθείς, ας πούμε, με έναν τρόπο, το βγάζεις μέσα από το ρόλο. Είδες πώς είπε που το απολαμβάνει πάρα πολύ η Μαρία. Και έχει και challenge πολύ σαν χαρακτήρας να παίξει τον κακό, ενώ δεν είσαι. Το μαλλί το τράβαγε πραγματικά, εγώ είμαι σίγουρος. Αυτό σου λέω και εγώ. Σίγουρα δεν τραβάγε. Έφαγε και πέντε φάπες ήθο. Ο Καζάνα ο καημένο τι είναι από άνθρωπο. Τρελού. Ξύλο κάθε μέρα. Ωραία τρέλα. Κουβαλάει τρέλα. Υπέροχη η Μαρία Κωνσταντάκη. Έχουμε κάνει μαζί το σπίτι είναι. Περάσαμε το τι γέλιο έκανα με τη Μαρία. Είχαν έρθει σε ένα τύπο. Όχι, κάναμε μαζί το σπίτι είναι ένα στον Αλφανα Σίριαλ. Περάσαμε. Είναι απολαυστική η Μαρία. Για το αυτοκίνητο δεν το πατυχαία. Παιδιά πραγματικά κάποια στιγμή στο παρελθόν να κάναμε ένα γύρισμα. Στο Τζεντζέν τότε ήμουνα. Μας ανοίγει το αυτοκίνητό της και παθαίνουμε όλοι σοκ. Βρίσκαμε μέσα κάτι περιοδικά τα οποία μπορεί να ήταν και δεκαετίας πριν. Ευτυχώς δεν βρίσκαμε φαγητό, μα το λέει και ήδη αυτό τρολάρεται. Δεν είναι, ό,τι μένει εκεί. Εκεί θα μείνει. Υποτίθεται ότι τα σανδάλια του Steve Jobs τα βρήκαν στο αυτοκίνητο. Φήμες το λένε αυτό. Αλλά μην βρούμε και τίποτα άλλο να πουλήσουμε εκεί μέσα. Πάμε και στο σπίτι μας εδώ. Τι γίνεται στον νερό τα φυγά. 6:15 λοιπόν, οι εξελίξεις συγκλονίζουν πραγματικά. Εχθές ο Μάρκος αποπήρε λίγο τη Ρινιό, θέλοντας να τη κόψει έτσι να μην έχει ελπίδες για τον έρωτα που νιώθει. Η Ρινιό σηκώθηκε και έφυγε. Ο Μάρκος νομίζει ότι πληγώθηκε από τον τρόπο που της μίλησε και πάει στους Δεμερτζίδες να τη βρει και να τη φέρει πίσω. Η Μαριέτα συνεχίζει φυσικά, Μπέτη μου, και συναντάει τον Στέφανο. Σιγά που θα τον άφηνε. Θέλω να σου πω ότι η ελπίδα, η Μαρία Κωνσταντάκη που είδαμε πριν, ότι πλέον έχει μάθει ότι ο Μίτσος είναι ψεύτης και είναι πάρα πολύ απογοητευμένη από όλο αυτό. Και η Βάσο, μια κοπέλα από το προσωπικό εκεί πέρα, βλέπει τη συνάντηση που έχει ο Μάρκος με την Αλεξάνδρα. Τρέχει αυτή στο αφεντικό της τον Ιάσονα, το αδίστακτο κούκλι, και του λέει αυτό και αυτό. Εκείνος, τυφλωμένος από τη ζήλια, παίρνει το όπλο του και πηγαίνει να λύσει μόνος του, να δώσει ένα τέλος σε αυτή τη σχέση. Και σας ρωτάω, φεύγοντας, τι τροπή θα πάρει αυτή η νέα συνάντηση Μάρκου, Αλεξάνδρας και Ιάσονα. Εγώ πιστεύω ότι θα, σαν την Κωνσταντάκη, θα χτυπήσει μόνος του. Θα πάει να σκοτώσει το Μάρκο και θα κομπούει, θα χτυπήσει. Εγώ λέω, θα πυροβολήσει, αλλά δεν θα βρει στόχο. Ή θα πυροβολήσει, το Μάρκο θέλει και θα χτυπήσει κατά λάθος την Αλεξάνδρα. Όχι να τη σκοτώσει, αλλά να τη χτυπήσει λίγο, κάπου, δεν ξέρει κάτι. Αυτό το είχα σκεφτεί, δεν είχε περάσει στο μυαλό μου. Του σκοτώσαμε και του τρει, το κατάλαβα. Παναγία μου. Για να δούμε λίγο τρέλερ. Ευχαριστούμε, Νάντια μου, για να δούμε το τρέλερ. Αν τον αγαπάς, να το πάρεις. Δεν έχει κανένα μέλλον με τον Μάρκο. Και καλά θα κάνεις να τον ξεχάσεις. Θέλω να σου αναθέσω μια δουλειά. Παρακαλώ, ακούω. Σήκω, μαμά! Παναγιώτα μου! Βοήθεια, είναι κανείς εδώ! Τι έγινε? Με τον Αποστολόπουλο ήταν και σκέφτηκα ότι θα θέλετε να το ξέρετε και γι' αυτό έτρεψα να σας το πω. Δεν μπορείτε να μπείτε. Στέφανε, θέλω να φύγετε. Πρέπει. Όσο μένετε, κινδυνεύετε και ήδη. Βουλιάσω να σε βγει. Για σεξ, ωραία. Κάτσε μέσα. Ο Μάρκος έχει αργήσει. Πού είναι? Σήμερα ένας από τους δυο μας θα πεθάνει. Έρωτας φυγάς. Πού είσαι, αγόρι μου? Τι κάνεις? Παιδιά, εγώ ανατρίχιασα τώρα, ε. Σήμερα ένας από τους δυο μας θα πεθάνει. Ναι. Κάντε πες και εσύ όλη τη μητρητή τώρα, Σόνι, και επειδή το λες. Αφού το λέει, ρε. Εμείς λέμε, άμα πει στα βαθιά θα σε σκοτώσω. Δεν το εννοούμε. Αν πει το πει στα βαθιά θα σε σκοτώσω. Εγώ θέλω να πιστεύω τους ανθρώπους αυτό που λένε. Την πρόθεσή τους να την πιστεύεις, αλλά όχι τις πράξεις. Ότι θα γίνει και πράξεις, σε παρακαλώ. Και αυτό το ότι είναι πρωταγωνιστής και δεν πεθαίνει, εγώ τα κούβερ σε. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Κάποια στιγμή μπορεί να μην πρέπει να είναι σε αυτό το σύριαλ. Δεν θα πεθάνει. Δεν λέω για τώρα. Κάποια στιγμή. Να δώσω spoiler, να δώσω spoiler. Τι, ξέρεις. Να δώσω για σήμερα. Όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Όχι σε εμάς. Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι. Όχι στο κοινό, σε εμάς. Άποψη δική μου. Θα σε φάνει κότησα με τις γλώσσες. Ο Μάρκος τουλάχιστον δεν πεθαίνει. Ωοο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 οoo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 
Λέω εγώ, τα αφήνω εδώ, τα αφήνω εδώ και θα τα πούμε τα απόγευμα όταν τελειώσει η σειρά σε 7 παρατέταρτο. Θα τελειώσει. 6 παρατέταρτο ξεκινάει. Πάμε να βρούμε την Αθηνά. Πάμε στην Αθηνούλα μας, γιατί μας αναστάτωσε τώρα. Κικίκου! Του τρένου πάει τελείως. Έλα το φρέσκο το αυγό, παιδιά. Τι, το κόκκινο. Σας έχω έκπληξη. Για πες. Λοιπόν, τι σας έχω, τι σας έχω. Επισκέφτηκα την πτηνοτροφική μονάδα των αδερφών Μπέι στα Μέγαρα, τα φιλιά μου και στο Γιώργο και στο Γιάννη, οι οποίοι μας έδειξαν από πού ξεκινάει το αυγό, παιδιά, για να φτάσει στο ψυγείο μας και όλα τα μυστικά. Πώς θα το συντηρήσουμε σωστά μέσα στο ψυγείο, πώς ξεχωρίζουμε ένα φρέσκο αυγό, η κότα έκανε το αυγό, Χατζηδάκι, ή το αυγό την κότα. Έχουμε απάντηση. Έχει βγει η απάντηση, δεν σας λέω ποια είναι. Όλα θα απαντηθούν σε αυτό το βίντεο. Για να δούμε. Έλα, έλα. Έχομαι, παιδί μου. Α, πέθανα. Τι ώρα είναι αυτή. Κάτσε. Κάτσε, στα βουνά έτρεχα για να σε βρω. Τι, πού ήθελες να έχουμε τις κότες, μέσα σε κλουβιά, έξω ελεύθερες. Δες εδώ. Στη φύση. Στη φύση. Πού από θέα. Άλλαξα, έβαλα κάτι γιατί το μπουφάντο στο αρφταλιζέ κάπως σε τρόμαζε. Μην τρομάξουμε και τις κότες. Πού πάμε τώρα. Πάμε μέσα στις κότες. Ξεκινάμε δηλαδή κατευθείαν. Κατευθείαν, στις κότες της Ελευθέρας Βοσκής. Γεια σας. Τα κορίτσια εδώ βλέπω, είσαστε γαλανιάρες. Είναι. Ναι. Πολλές είναι. Κάτσε μην μου κάνουν κανένα ντου, γιατί ξέρεις και εγώ με τις κοτούλες έχω ένα θέμα. Από παιδί με κυνήγαγαν. Δηλαδή στο αυγό, για να καταλάβω, βρε Γιώργο, σίγουρα υπάρχουν διάφορες ποιότητες. Την ποιότητα την καταλαβαίνεις από το κωδικό που έχει μπροστά. Το 0 είναι βιολογικά, το 1 είναι ελευθέρας βοσκής που έχουν τα δικά μου αυγά αυτά. Το 2 είναι αχυρώνα και το 3 είναι οι κότες που είναι μέσα στη σεκλουβιά. Εκεί μέσα να μπω. Να μπεις εκεί μέσα. Έλα να πάμε μαζί. Κάτσε, κάτσε, περίμενε. Εδώ είναι πολύ... Έχει κόσμο μέσα. Όπα. Δεν θα πάρεις τίποτα. Παιδί μου, έχει κόσμο μέσα εκεί. Περίμενε δύο λεπτά. Πω, πω, πω. Κάτσε μη μου πεταχτούν προς τα έξω. Αυτή τη βλέπω πολύ τσαμπουκαλού. Για περίμενε. Έλα μέσα. Ναι. Ανοίγουμε εδώ που γεννάνε οι κότες. Εδώ κάθονται και γεννάνε οι κότες. Ναι. Πέφτει το αυγό προς τα κάτω, έτσι, και το μαζεύεις. Κι ο θυμός του κοκοράτης ξέσπασε στα σπάτερά της. Κάτσε καλά, άσε με να περάσω, με φωνάζει το αφεντικό. Έλα γρήγορα. Κάτσε καλά. Γεια σας. Ήρθα να πάρω τα αυγά. Κάντε πιο εκεί λίγο, σας θέλω πολιτισμένες. Αχ, Παναγία μου, δεν το έχω, ρε παιδί μου, με την κότα, δεν το έχω. Έλα, μωρέ, δεν έγινε τίποτα, κοτούλες είναι, εντά. Καλέ, ναι, καλέ, τι το συζητάμε τώρα. Έλα. Σώπα, παιδί μου, μαλάμο, κάτσε καλά. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε τα αυγά να τα μαζεύεις με τη μύτη προς τα κάτω. Γιατί, γιατί έχουν αεροθάλαμο τα αυγά στο από πίσω μέρος και αν τα βάλεις ανάποδα, ανεβαίνει ο αεροθάλαμος προς τα πάνω, ο αέρας, και μπαγιατεύουν πιο εύκολα. Παρδάλο! Το σκάσε, παρδάλο! Οχ, 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 κάτσε να τις βάλουμε μέσα. Μπες μέσα, κυρά μου. Μπες μέσα, κυρά μου. Για πού το έβαλες. Αυτή τρώει. Έλα μέσα. Πουλ, 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 πουλ. Πουλ, 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 πουλ. Μα στο κοτέτσι έχουμε πάρει ένα νέο πετινάρι. Επόμενο βήμα, Τάισμα. Σας έφερα εγώ εδώ πρώτο πράγμα. Φάτε! Και φρέσκες ντοματούλες, έλα! Τρώε! Φάτε! Σε παρακαλώ, βράζ μου μια δουλειά εσύ, γιατί εκείνος μου βάζει και κάνω τα δυσκολότερα. Εγώ δουλειά? Ναι. Τώρα, έχεις δουλειά να κάνεις. Έλα. Θα μαζέψουμε την κοπριά. Έλα, να πάμε. Τι την κάνετε την κοπριά μετά? Την κάνουμε κομποστοποίηση. Κομποστοποίηση. Ναι. Σφάλματά μου, πέλαγα που τα βλέπα και γέλαγα. Έλα η κομποστοποίηση καλή. Τι έχουμε τώρα, να τα πουλήσουμε? Τίποτα, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε, θα πάμε να τα πουλήσουμε. Όπως είναι αυτά τώρα, δηλαδή θα τα βάλω σε καρτέλες και θα έρθω και στη λαϊκή να τα πουλήσω. Και θα έρθεις και στη λαϊκή. Έγινε. Έγινε. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Δύσκολη δουλειά. Το ότι θα έφτανα το χρόνο για να μάθω ότι τα αυγά είναι με τη μύτη προς τα κάτω και εγώ στο ψυγείο τα βάζω με τη μύτη προς τα πάνω. Όλοι μας αυτό το λάθος κάναμε, παιδιά.
Τα αυγά σου λέει για να συντηρηθούν σωστά πρέπει να είναι με τη μύτη προς τα κάτω. Και επίσης μου είπε ο Γιώργος ναι. και άλλο ένα κόλπο για να ξεχωρίζουμε τα φρέσκα αυγά. Ναι. Θέλετε να σας το πω. Ναι, νερό, λοιπόν, νερό. Το αυγό στον ποπό του πάνω έχει έναν ανάμεσα στο κέλυφος και στο σώμα, ασπράδι, έχει μία μεμβράνη. Ναι. Ναι. Λοιπόν, όταν το σπάς, μέσα έχει ένα κενό αέρος, ένα ναι, αεροθάλαμο. Ναι, ναι, ναι. Όσο πιο μικρός είναι ο αεροθάλαμος, τόσο πιο φρέσκο είναι το αυγό, παιδιά. Τώρα. Αυτό το καταλάβουμε όμως άμα το βράσουμε και το ξεφλουδίσουμε. Μπράβο. Ναι, και όταν το σπάς, όταν φαίνεται. Όταν πας να το ανοίξεις. Ναι, όταν πας να το ανοίξεις, θα το χρησιμοποιείς. Επίσης, μάλλον γι' αυτό συμβαίνει, γιατί υπάρχει ένας άλλος τρόπος που το βάζεις σε μια γαβάθα με νερό. Ναι. Και ό,τι έχει αρχίσει, όταν είναι ξαπλωμένα στον πάτο, είναι φρέσκα. Ναι. Όσο αρχίζουν και γυρίζουν και πάνε προς τα πάνω... Είναι μεγάλος ο αεροθάλαμος, άρα δεν είναι φρέσκα. Μπράβο. Άρα όσο μειώνεται ο αέρας... Αυτά που επιπλέουν. Αδικούμε εδώ για την φυλάκια. Αδικούμε για την άδεια. Υπάρχει απάντηση στο ερώτημα, να ξέρετε, και το έχει απαντήσει ένας γενετιστής, ότι η κότα έκανε. Το αυγό έκανε την κότα και τους λέει ότι προϋπήρχαν από τα ερπετά, είναι εξέλιξη, άρα πρέπει να υπήρχε αυγό για να βγει η κότα. Και το λύσαμε εδώ, κύριε Γενετιστή. Όλα τα έκανε, Χατζηδάκη. Το αυγό ποιο το έκανε. Μόνο του. Είναι εξέλιξη, παιδί μου, από τα ερπετά σου λέει. Ένα αυγό ήρθε μόνο του. Έκατσε εκεί. Δεν το κλώσσε κανείς. Μόνο του. Παιδί μου, αφού είναι εξέλιξη. Από το ερπετό, καταλαβες. Η εξέλιξη για το Χατζηδάκι είναι γεννιούνται όλα μόνα του. Τα παιδιά μόνα του. Αυτό είναι τώρα το ζήτημα. Δεν εκτιμήσατε εδώ ότι άνθρωπο με ορνηθοφοβία μπήκε μέσα στο κοτέτσι. Έχεις δίκιο. Και Κόπρια μάζεψε και τι κότε. Όλα μάζεψε. Έβαλε όλα μέσα. Θέλω να σα πω, έχει υπάρξει δοκιμασία GNTM το συγκεκριμένο project, αν το θυμάστε με τι κότε. Για το πράγμα. Θα κάνουν παράσταση τότε και. Αθηνά, πού το ήξερες να κάνεις πουλ, 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 πουλ. Πουλ, δεν έκανες πουσ, 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 πουσ. Έτσι ακούνε στο πουλ, 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 πουλ. Γιατί τι κάνουν, οι μιμείς σε τον ήχο τους, κατάλαβες. Να ρωτήσουμε το Χατζηδάκι, πουλ, πουλ, τι σημαίνει Χατζηδάκι. Να ξέρετε, και εγώ τις φοβάμαι λίγο τις κότες. Νομίζω ότι θα μου επιτηθούν. Γιατί τσιμπάνε. Τι νομίζεις, τσιμπάνε. Πάω να βράσω τα αυγά, να σας ταΐσω. Βράσω τα αυγά και φέρτα να τα φάμε. Και ο κωδικός που είπε ο παραγωγός ήταν πολύ σημαντικός, δεν το ήξερα. Με το 0-1-2-3. Από μυρωδιά πώς πήγε, μύριζε εκεί μέσα. Αυτό δεν θες να ξέρεις. Δεν θέλω, ευχαριστώ. Φιλάκια, Αθηνούλα, τα λέμε. Φιλάκια και σε εσά. Φιλάκια, ρουβιχτά. Στην εφούλα μου. Και σε κοκκινά. Τα μπες με στραφταλιζέ μανίκι, αφιστέμε. Αρχίσαμε να λαμπυρίζουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, θα λαμπυρίσουμε πολύ. Θα άρχισε με στρασένια, θα μου αρχίσει τώρα. Θα τραγουδίστρια. Και εγώ έβαλα το στρασάκι στο τέλος θα έρθω με τα λαμένα, ξέρεις, για την προσφορά την πρωτοχρονιάτικη. Να πεις και ένα τραγούδι όμως. Έτσι. Να σου πω, εκτός από το «Η κότα έκανε τα αυγό» ή ναι. «Το αυγό την κότα», υπήρχε κι άλλο άλυτο ερώτημα. Ποιο? Πώς θα απαλλαγώ από την κυταρίτιδα. Oh, αυτό μας καίει όλες. Ναι, λοιπόν, το λύσαμε. Κορίτσια, το λύσαμε στα μεντιζενές και αγόρια που σας απασχολεί το τοπικό λίπος, επίσης το λύσαμε. Είναι το Super Vacuum Plus η απάντηση. Θα το ρουφήξει όλο, σαν τη σκούπα το Vacuum. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει έστω και ένα λιποκύτταρο. Θα δούμε στα πλάνα μας πώς γίνεται, θα σου πω τη δική μου εμπειρία, πώς το έζησα, πώς το βίωσα, πώς ένιωσα αυτή τη διαφορά σε όλο μου το σώμα. Διότι μιλάμε για μια συγκλονιστική τεχνολογία, Μπέτη μου, η οποία έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κατά αποκλειστικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο, από τα Medizenes. Είναι το Super Vacuum Plus. Μία μαγική κεφαλή, η οποία ασκεί εμπίεση και αναρρόφηση. Φοράμε αυτό το ολόσωμο κορμάκι, το οποίο, ας πούμε, μας προστατεύει από την παραμικρή κοκκινίλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοκκινήσει ούτε καν το δέρμα. Θα βλέπω και εγώ τα πλάνα μας, φαντάζομαι. Οπότε θα σου περιγράφω ακριβώς πώς εστιάζει τώρα ο εφαρμοστής στα σημεία που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος. Δηλαδή θα επιμείνει σε σημεία που έχουμε περισσότερη κυταρίτιδα, εκεί που υπάρχει το φυσικά, πρόβλημα. Φυσικά, το πριν και μετά που βλέπεις, αυτό έγινε με τρεις συνεδρίες. Μάλιστα. Η συγκεκριμένη κοπέλα ήθελε να απαλλαγεί από την κυταρίτιδα. Ένας άντρας από το Σωσίβιο. Οπότε σμιλεύει εκεί η κεφαλή αυτή το σημείο που πάσχει εντός εισαγωγικών. Που συσσωρεύονται τα λιποκύτταρα, που υπάρχει κατακράτηση, που υπάρχει λεμφική συμφόρηση. Όλο αυτό λοιπόν φεύγει με τις φυσικές μας λειτουργίες, στραγγίζουν οι ιστοί από τοξίνες, λιπίδια κτλ. Οπότε ανορθώνονται και μαζί παρασύρουν την επιδερμίδα, παράγεται κολαγόνο και ελαστίνη από τους δικούς μας συνοβλάστες με την ενεργοποίηση με την τεχνολογία, οπότε γίνεται και το δέρμα τέλειο. Σου μιλάω για πολύ σφαιρικό αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το body αυτό το κορμάκι, επειδή με ρωτάτε, είναι δικό μας. Άντρες, γυναίκες το φοράμε, κάνουμε τη θεραπεία μας.
και ολοκληρώνεται το αποτέλεσμα. Μετράμε τη διαφορά σε πόντους. Έχουμε αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος κατά 400% με το Super Vacuum Glass και της λέμφου κατά 300%. Καταλαβαίνεις τώρα για πόσο αποσυμφορημένο είναι μετά το σώμα μας. Βέβαια. Καταρχήν μας λένε πελάτες ότι ξεκουράστηκαν τα πόδια μου. Ναι, ναι. Επειδή το κάνουμε σε όλο το σώμα. Γιατί κάνει και μασάζ παράλληλα, έτσι πως πατάει. Οπότε... Και η λεμφική αποσυμφόρηση. Βέβαια. Έρχονται άτομα τα οποία μας το ζητάτε αυτό και γίνεται να λεπτύνουν τη μέση. Mm. Ή να ισιώσει η πλάτη, να φαίνεται πιο fit, να φύγει το λιπάκι, ξέρεις, η κατακράτηση, το δέρμα που διπλώνει. Οπότε το σώμα γίνεται πάρα πολύ νεανικό. Άρα σε όποιο σημείο θέλω μπορώ να το κάνω. Φυσικά. Εγώ, έτσι, εκεί φυσικά. Που εκεί, το σημείο που με εκεί. Εκεί είναι και η επιτυχία του διαγνωστικού ραντεβού. Πάρεις, δεν πάρεις Super Vacuum Plus, γιατί δεν ζεις αυτή τη μοναδική εμπειρία να βρεθείς με τους επιστημονικούς συμβούλους των Medizen S, να τους δείξεις τα σημεία που σε απασχολούν. Το δέρμα, η κυταρίτιδα, η κατακράτηση, η λεμφική συμφόρηση, το τοπικό δύσκολο λίπος. Να ενημερωθείς πώς δρά αυτό το σύστημα, αυτή η μέθοδος η μοναδική, δωρεάν. Κλείστο σε Σύνταγμα Μαρούσι, Περιστέρη, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, Κύπρος, τη Λεμεσό και τη Λευκοσία, στην Κρήτη, στα Χανιά, με ένα τηλεφώνημα στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Τέλεια. Λοιπόν, άκου. Ναι. Θα δώσουμε αυτή την τιμή, αυτή την προσφορά, η οποία με ρωτάνε έξω καλά σοβαρά τώρα, είναι το original, το Super Vacuum Plus από 99 ευρώ. Ναι, είναι αληθινή η προσφορά και επειδή υπάρχει τεράστια ζήτηση, θέλετε να βάλετε τα στενά σας στις γιορτές, το βλέπουμε και σας αγαπάμε, έχει χρονοδιάρκεια. Μέχρι τη μία λοιπόν, αν μας πεις ποιος είναι πρωινιάτικα, κερδίζεις όλα όσα σου δείξαμε από 99 ευρώ. Είναι η τιμή η οποία είναι τηλεοπτική, μας λες τον τίτλο της εκπομπής ή απλά ότι βλέπεις την Πέτη μας, στο 210-51-58-160, 801-11-61-061 με αστική κλίση και στην Κύπρο 7053-53. Πες τον τίτλο και κέρδισέ το. Το σώμα σου μπορείς να το φτιάξεις όπως το ονειρεύεσαι. Να το επανασχεδιάσεις. Έτσι. Είναι ακριβώς αυτό. Σωστά. Το κάνεις όπως θέλεις. Ναι. Θέλεις να φέρεις από εδώ, θέλεις να φέρεις από εδώ. Να το πας εκεί. Έτσι. Έτσι. Θα δούνε και το σποτάκι, Μπέτι. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύη μου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα με τον Θανάση Φυσκαδουράκη. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Ποιος είναι πρωινιάτικα? Είμαι στα... Σε πέρασα για το ρουβά και το βάλαμε. Ναι, ναι, μεγαλώνω. Μοιάζει τα καρδιά. Λίγο μοιάζει με ρουβά. Το έχω αφήσει έτσι το μαλλί κλασικό του 1963. Έβαλε και το δερμάτινο για να μην. Με τη γυναίκα μου, Κατερίνα, περνάω από έλεγχο. Κούκλος έκανε. Ναι, λέω, η μαγκύρια επειδή δίνει νεοταρό και όλοι εδώ οι συνάδελφοι πρέπει. Κατερίνα, μου αρέσει να δίνω ωραία. Μου αρέσει. Μπράβο, ρε. Δεν μπορώ τι φόρμε το πρωί. Όταν με καλεί σε μια εκπομπή, θέλω να σε τιμήσω ωραία, ρε παιδί. Στην πρεμιέρα μου, βάλω το κουστούμι, βάλω την γραβάτα μου. Είναι ωραία να σε υποδεχτώ. Ωραία ντυμένο. Δηλαδή, αν δει παλιέ ελληνικέ ταινίε. Όλοι οι ηθοποιοί είμαστε ντυμένοι ωραία. Ναι. Εμεί τώρα η σύγχρονη γενιά, αυτό το έλα μου, δεν βαριέσαι. Αυτό ο γοθαρφισμό και το πολύ. Δεν μου αρέσει. Πολύ ελαφρύ. Το παιδί ποιο τον δίνει, τον δίνετε εσεί ή μόνο του. Κατερίνα, καλώ τον Ιερόνο. Τσαντίζεται. Λέω, θέλω να ακούσει τη μαμά γιατί ξέρει και μα δίνει καλά. Γιατί δίνεται παράτα και με τσαντίζει. Κάτι κόκκινο, κάτι πράσινο, κάτι αυτά. Και θέλω να τον δίνει κάτι γιατί ξέρει από μόδα, την παρακολουθεί. Αλλά ξέρει να φορά το ρούχο που σου ταιριάζει, ρε παιδί. Θα αναδεικνύει, ρε παιδί. Ναι, αυτό. Ναι. Τόσο απλά. Δεν μου λε το αυτοκίνητο, το βρήκε, ε? Είμαστε ομοιοπαθεί. Δόξα σου, Θεό. Το βρήκαμε το αυτοκινητάκι μα. Ναι, βέβαια. Ναι, και τώρα είναι και καινούριο. Καινούριο, τζιτζί. Θα πούμε ένα ευχαριστώ. Να που έβε την ελληνική αστυνομία. Και στην ελληνική αστυνομία. Μας βρήκε τα και στι ασφαλιστικέ, δηλαδή στην Κοπάμα και στο γραφείο των Παρών. Μου το φέραν καινούριο. Η αλήθεια είναι. Μετά καιρό μετά το βρήκε. Μετά από 2-3 μέρε βρεθήκαν άλλα 3-4 αυτοκίνητα μαζί με το δικό μου. Πάρε καλά, πολύ γρήγορα. Με πήραν οι αστυνομικοί. Φυσκαδουράκι, το βρήκαμε, εντάξει. Πες μια καλή κουβέντα και εμάς τα παιδιά για τη δίωξη αλλοδαπών. Έλα. Ναι, μωρέ, είναι όλη μέρα στους δρόμους. Χάνονται πολλά αυτοκίνητα. Πάρα πολλά. Τρομερό. Και ξέρεις τι είναι η μαγιά. Σου κόβεται η μαγιά όταν λείπει κάτι δικό σου. Ναι, ναι. Δεν το είχα ζήσει. Δεν το πιστεύεις βασικά. Όχι, γιατί αγωνίστηκα να το πάρω δώρο στη γυναίκα μου και στο γιο μου. Για να πηγαίνω στο χωριό να βάζω μέσα ντομάτες, να βάζω μέσα αυτό μαρούλια που κάνει ο πεθερός μου. Και κατεβαίνω και λείπει. Ξαναπάω πίσω. Στην και ξαναβγαίνω, λέει. Ξαναπάω πίσω. Ελληνική ταινία, έτσι. Λείπει. Ξαναπάω πάλι πίσω, ξαναπάω πάλι μπροστά.
Εγώ θα πήγαινα να κοιμηθώ, ρε Θανάση. Θα το πάρω όλα από την αρχή. Μήπως ξυπνήσω και την άλλη μέρα. Αρχίζει και λέω τα λόγια του Μπακαλόγατο. Ναι. Λίτσα, αμόλα για τα κομμωτήρια και φτιάξε μαλλί και φτιάξε για το χερό. Νομίζω ότι θα μου εμφανιστεί με αυτά που έλεγα. Με κοίταγα από πάνω και ήταν αυτό ο Μπλάκα εκεί. Δεν πήγαινε το μυαλό μου. Και μετά άρχισα να τα χάνω, να τρέμω. Παίρνω διακριτικά τη γυναίκα μου, λέω Καταρινά, μάλλον λείπει το τζιπ. Λείπει το αυτοκίνητο. Μου λέει δεν μπορεί. Το ίδιο όμως... είπα και εγώ στον Δημήτρη. Ναι. Δημήτρη, το αυτοκίνητο δεν είναι έξω. Μα το κλέψανε μέσα. Ναι. Εγώ θα έλεγα στη γυναίκα μου, μάλλον δεν θυμάσαι που το έχει βάλει. Πήγαινε αλλού. Ψάξε. Αυτό νόμιζα κι εγώ. Το πρώτο πράγμα εγώ, είναι. Ξέρεις, κοίταξα, μην τζούλησε. Αλήθεια. Λες, όχι. Ναι. Και λέω, Θεέ μου τώρα. Δεν έψαξε τριγύρω, λες να φέρω βόλτα όλο το τετράγωνο αυτό. Το έκανα και αυτό. Το έκανε και αυτό. Μετά πήρα κάτι φίλου μου αστυνομικού. Ρε Θανάση, λέω στον αγγείο. Τι γίνεται, λέω, πού να αποτανθώ. Πήγαινε στο αστυνομικό τμήμα. Και πήγα εκεί, ξέρεις, φοβισμένος. Ναι. Εντάξει, έβλεπα τη διαδρομή αυτού του νου από το Fast Pass. Α. Ναι. Και φτάνοντας εκεί, του λέω. Συγγνώμη, θα σα πω. Το Θανάση ήταν πιο θρασίτε. Το χρησιμοποίησαν και στην εθνική οδό όλα τα διόδια. Άρα έβλεπε και που πάει. Έβλεπε την κίνηση, ναι. Και το καλοκαίρι έκανα διακοπέ πάνω στην Καβάλα με τον Σαββωράκι έτσι και με παρέα. Του λέω το δωρή το άμαξι είναι στα μέρη σα. Βγες βράστο. Ξέρεις τι μ' αρέσει πολύ σε σένα, Θανάση, όμως. Κάθε φορά που διαβάζω το βιογραφικό σου, συγκινούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εσύ είμαστε χρόνια φίλε μου και εκείνους φίλους. Δεν έχει σημασία. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτά τα παιδικά χρόνια που είχες, που ήσταν τόσο σκληρά, πώς έγινες ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος. Ξέρεις τι είναι το σπουδαίο σε σένα. Ότι δεν βγαίνεις ποτέ να κλαφτείς γι' αυτό. Δεν βγαίνεις ποτέ να το παίξεις δακρύβρεχτο ή τι έχω περάσει εγώ, τι έχω ζήσει, πόσες δουλειές έχω κάνει, που δεν είχα να φάω. Που το πρώτο μου πλυντήριο που το έδωσε ο Μπουλάς γιατί πήρε ένα καινούριο. Που έτρωγες ένα χρόνο μακαρόνια με κέτσαπ, ας πούμε. Δηλαδή, ο Νίκος Σωμάνης της Ολυμοσοράφης. Μέχρι 18 χρονών. 18 χρονών δεν είπες ποτέ τη λέξη μαμά, μπαμπά. Όχι. Που βοήθαγες τα παιδιά να δραπετεύσουν. Δηλαδή είναι τόσο σκληρά τα παιδικά σου χρόνια. Ναι. Και όμως αυτό φέρεις μία ευγένεια και μία καλοσύνη και ένα τόσο ανεβαστικό πράγμα. Μπράβο, Θανάση, θα σου δώσω ένα φιλί. Έλα, κορίτσι. Με συγκινείς πάρα πολύ. Με συγκινείς πάρα πολύ σαν άνθρωπος. Πραγματικά θα μας κάνω μια αγκαλιά. Γιατί αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, είναι τόσο σκληρό αυτό που πέρασες σαν παιδί και όμως δεν το φέρεις. Τα γύρισες όλα τούμπα και μπράβο σου, ρε Θανάση. Μαγιά σου. Ξέρεις τι, αυτό που λέω και στα νέα παιδιά, να έχουμε την ικανότητα να κοιτάμε την ομορφιά. Δηλαδή είχα φίλους όπως ο Νίκος που ξέρεις, ο κολλητός μας φίλος. Ο Μανάκης. Ήξερε ότι ήμουν στεγνός και πάντα με στήριζε. Μου δίνε το σπίτι του, με έβγαζε για καφέ, για φαγητό. Γι' αυτό και όλους μνημονεύω, γιατί είχα φίλους που με αγαπούσαν και χωρίς να με φέρουν στη δύσκολη θέση που ήμουν στη δύσκολη θέση. Πέρναγα μαζί τους πολλή ώρα στις διακοπές, στις παρέες, στην καθημερινότητα. Και τώρα το κάνω κι εγώ όσο μπορώ σε αυτούς που δυσκολεύονται. Και πιστεύω ότι στη ζωή σου, ίσως δεν είναι τυχαίο που σου έφερε το γιο σου. Ναι. Διότι αυτή την αγάπη που μπορεί εσύ να μην την πήρες, νομίζω ότι δίνεις δεκαπλάσια στο παιδί σου. Εννοείται. Το νιώθεις αυτό. Ναι. Και εκεί μνημονεύω το Θεό και τον Χριστό και την Παναγία και τη γυναίκα μου. Δηλαδή δεν περίμενα τέτοιο δώρο. Δεν περίμενα, δηλαδή. Ότι η ίδια ζωή θα μου ομορφύνει την ίδια τη ζωή τόσο πολύ. Δηλαδή, μένοντας με το γιο μου, δηλαδή, όπως ήταν συγκινητικό που ήρθε ο Δημήτρης στη γιορτή του Ιερωνίου. Βλέπω ξαφνικά το Δημήτρη και άκουγα όλοι, ο Μακαλιάς. Και χάρηκα που το Δημήτρη, ξέρεις, γνωριζόμαστε μόνο επαγγελματικά ή εδώ, και ήρθε και τίμησε τη γιορτή του γιου μου. Δηλαδή, εκεί, πώς να μην είμαι χαρούμενος, πώς να μην τον περιποιηθώ, να του δώσω το μικρός να παίξει. Είχα φέρει και πώς ένα κλόπ. Πώς κατάφερες μέσα από αυτή τη σκοτεινιά να βρεις τη μικρή αχτίδα φωτός. Αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Όμως. Νομίζω δεν αφήνει ο Θεός. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές ότι η ίδια η ζωή διορθώνει τα λάθη της. Κάτι γίνεται σαν υποψία στον χρόνο, αρκεί αν θέλεις και εσύ να βρεις το καλό. Εμένα πάντα μου άρεσε το καλό. Mm. Πάντα μου άρεσαν οι καλύτεροι από εμένα. Ο καλύτερος τοπίος από μένα, ο καλύτερος σκηνοθέτης, ο καλύτερος άνθρωπος, ο πιο μορφωμένος. Γιατί εγώ είμαι ένα παιδί που δεν έχω διαβάσει. Δηλαδή, χτες ήρθε μια κυρία στην παρουσία στο κολέγιο Αθηνών που παίξαμε τη Θεία από το Σικάγο. Ναι. Θέλω να μας πεις και αυτό, γιατί παίξατε για τα έσοδα. Ήρθε η Χριστίνα μου λέει: για την ενίσχυση της μάχης του καρκίνου του μαστού. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Ότι βρεθήκαν μια παρέα, φτιάξαμε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία. Εγώ αυτά παίρνω και κερδίζω και αγαπώ. Έπαιζε όμως και η Νατάσα Παζαίτη μέσα, ε. Εξαιρετικό κορίτσι. Πώς ήταν αυτό. Δεν θέλω να πω πολλά, ίσως επειδή ήταν και γυναίκα πρωθυπουργού, είναι και γιατρός, είναι. Και εγώ τους γιατρούς αγαπώ πάρα πολύ. Η Νονίτη Ιερονίμου είναι γιατρή. Το 80% του φίλου ξέρει είναι γιατρή. Δεν ξέρω, αγαπώ πάρα πολύ αυτό το επάγγελμα. Είναι ιερό επάγγελμα. Ακούω για τον κορονοϊό που βγαίνει, ο καθένας λέει αυτό που θέλει να ακούσει. Που λέει, λέω, ακούστε τους γιατρούς. Εδώ μία ίωση έχουμε και τους παίρνεις τηλέφωνο. Θέλω να πω και για όλους εκεί που έχουν μεγάλα επαγγέλματα,
αλλά είναι και στην παρέα άνθρωποι που δεν είναι τόσο μεγάλο αστεί. Είναι και απλή αστεί καθημερινή. Αλλά δεν υπήρχε ιατρική και επιστήμη, δεν θα ήμασταν εμείς εδώ. Εννοείται. Τα λέμε για αυτά. Θα είχαμε φύγει. Μας έχει εξελίξει, μας έχει προχωρήσει το προσδόκιμο ζωής, η καθημερινότητα και όλα αυτά. Αυτό το κορίτσι μου λες, το χάρηκα πολύ πίσω από τα καμαρίνια. Ήταν ένα απλό κορίτσι που διασκέδασε τους συναδέλφους. Νιώσαν ηθοποιοί και αυτό που τους έλεγα, απολαύστε την παράσταση, αυτό που λέμε μεταξύ μας. Πρεμιέρα, άγχος, στρες, απολαύστε. Μα είναι γεμάτο 800 εισιτήρια. Βγείτε και διασκεδάστε. Ο κόσμος θέλει να γελάσει. Η τηλεόραση είναι καταθλιπτική. Η καθημερινότητα είναι ζωφερή. Αυτό που λέω πολλές φορές, έφυγε η κρίση, αλλά έχει μείνει η παρακμή. Αρχίζει η ζωή και γίνεται μαύρη. Αντί να ομορφαίνουμε τη ζωή μας με το λίγο. Το να πηγαίνουμε σε μια παιδική χαρά, να βλέπουμε φίλους, να βρούμε ένα τραπέζι να φάμε, να διασκεδάσουμε, δεν ξέρω γιατί αγχωνόμαστε. Ακούω κάθε μέρα, θέλω τον ψυχίατρό μου. Ακούω τον ψυχολόγο μου. Να κάνω τα. Καλά, βοηθάει κι αυτός κάποιους ανθρώπους, μπορεί να τους βοηθάει, ρε παιδί. Εγώ πιστεύω ότι βοηθάει η καθημερινότητα πιο πολύ. Να αγαπάς το διπλανό σου, να βγεις έξω, να περπατήσεις. Έχουμε μια χώρα πανέμορφη. Μέχρι τώρα έχουμε ήλιο. Δεν βρέχει. Πάμε μια βόλτα στον Ελικόνα, πάμε μια βόλτα στον Παρνασσό, στον Πάρνηθα. Να βγούμε δύο φίλους. Εγώ βγαίνω έξω στη Λαϊκή κάθε Σάββατο. Και γίνεται πάρτι. Καλά, είμαι σίγουρη. Ναι, με σταματάει στο σκαδράκι να τραγουδήσουμε. Και τραγουδάμε. Παίρνει ένα μπουζούκι και ένας μουσικός και μπαίνω κατευθείαν στο mood. Δεν χρειάζεται να είσαι συνέχεια καταθλιπτικός, παιδί μου. Εντάξει, η ζωή είναι δύσκολη. Το καταλαβαίνω, την έχω ζήσει. Αλλά δεν μπορώ να πάω συνέχεια. Έχει φάει με το κουτάλι στην δυσκολία, ναι. Δεν έχει ζήσει. Δηλαδή, τρέμω να περάσω από τα υπόγεια. Δεν θέλω να ξαναπάω μέχρι τα 35 που έζησα. Όχι. Μου αρέσει αυτή η ζωή που μέχρι τα 35 ζούσα στα υπόγεια, Ναι. Έβλεπα μόνο πόδια. Δεν είχα τηλεόραση, δεν ήξερα ελληνικές ταινίες. Και τώρα πρόσεξε, εγώ παίζω τις ελληνικές ταινίες που δεν τις είχα δει καν στην τηλεόραση. Τρομερό αυτό, έτσι. Μαριχουάνα Στοπ, τώρα ο Μπακαλόγατος, του Ούτε Γάτα Ούτε Ζημιά, ή τώρα η Θεία από το Σικάγο. Για πάμε λίγο στον Μπακαλόγατο και στο συνεργάζεσαι και με τον πρώτο σου ξάδερφο, τον Γιάννη Ζουγανέκη. Ναι. Πρώτα ξαδέρφια, δεν είστε. Έχουμε να δουλέψουμε μαζί από το 1997. Έλα, και βρισκόμαστε τώρα 2012. Το 1997 έχεις πει και για ένα περιστατικό που σε έκλαιγες. Ίσως ήταν μια στιγμή ευαίσθητη για σένα και πάλι ήταν εκεί ο Γιάννης για σένα. Ναι, γιατί έφυγα από τα μπουζούκια. Ναι. Γιατί και έπαιρνα μισθό. Είχα το φαγητό μου, τη μαρμίτα, την περιβόητη που λέγανε στα μπουζούκια το 1993. Είχε φαγητό. Ναι. Τότε οι σερβιτόροι 7 η ώρα τρώγαμε. Και μετά το βράδυ στρώναμε να φάνε οι Σταρ. Ναι. Οι μεγάλοι τραγουδιστές, ο Πανταζής, ο Ζουγανέλης. Τότε ήξερες ότι ο Γιάννης είναι ξαδερφό σου. Ναι, αλλά στα χαρτιά. Δεν υπήρχε σχέση. Ναι, γιατί εδώ δεν ξέρω ακόμα τον αδερφό μου. Ναι. Τώρα του είπα προχθές ότι πια δεν σε φοβάμαι. Μπορώ να σου πω κάτι και να παρεξηγηθούμε. Το αδερφού γιατί, σου. Ναι, γιατί τώρα έχω τη γυναίκα μου, έχω το παιδί μου, έχω τον πεθερό μου, έχω ανθρώπους που με αγαπάνε. Και ξέρεις, παιδιά και οικογένεια είναι αυτοί που μεγαλώνεις μαζί. Δηλαδή, αδέρφια μου ήταν τα παιδιά του ορφανοτροφείου. Όπως προχθές μου είπε μια κυρία, ήρθε στο κολέγιο, μου λέει: Είμαι η Χριστίνα. Λέω και πες μου, μου λέει από κάπα. Μου λέει: Πήγαινε και το βλέπεις αυτό το σπίτι. Λέω: Η οικογένεια Κατσιγιανέ. Και μένει ευρώντητη αυτή. Τι γιατί η οικογένεια, τι ήταν αυτή. Ήταν στο Δίλεση, όπως ήταν το ορφανοτροφείο το καλοκαιρινό, ανέβαινα την ανηφόρα που ήταν ένα τσιμεντένιο καμπαναριό, και όπως ανέβαινα μια ανηφόρα, δεξιά ήταν ένα σπίτι, οι οποίοι μας δίναν και κρυφά από τις καλόγρες, μας δίναν υποβρύχιο. Τη βανίλια. Ναι, και πήγαιναν όμως συνέχεια εκεί. Και έκλεβα τάβλες δίπλα από τον Αλέξη, ο οποίος μετά κατάλαβε το σπίτι του. Και έκανα εγώ, κάναμε καλυβόσπιτα πάνω στα δέντρα. Και εγώ ζήλευα το Μανώλη τότε που είχε κάνει τις καλύτερες καλύβες. Δηλαδή ανέβαινες πάνω στην ελιά και άνοιγε η πόρτα και έμπαινες και καθόλου στις καλύβες. Εμένα αυτά με μάγευαν. Και τώρα την είδα Φάντη Μπαστούνη από το 1987 που δραπετεύω, 86, την είδα τώρα μπροστά μου. Και μου λέει, δεν την γνώρισα. Ναι. Λέω, είστε εκείνα τα κορίτσια λέω, που σας κοιτάγαμε έτσι για να παίξουμε. Μου λέει, εμείς είμαστε. Καλά, τρομερό έτσι. Ναι, είδα τον Τριαντάφυλλο, τον Κώστα τον Ζαρνακού που ήρθε με την οικογένειά του, που ήταν ο πρώτος που παίρνει τα μπέργκερ. Ξέρεις, εγώ δεν θέλω να τα ξεχάσω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, στα πολύ πέτρινα χρόνια μου, στα πολύ δύσκολα, με έκανε και αισθανόμουν καλά. Και δεν θέλω να το ξεχάσω ποτέ. Και εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω τους διπλανούς μου να αισθάνονται καλά. Πιστεύεις γι' αυτό έγινες ηθοποιός και έχεις αυτή την κομική φλέβα? Γιατί ήθελες να σπάσεις τη μαυρίλα που υπήρχε και ήθελες να δώσεις χαρά στον κόσμο? Όχι. Απλώς αγαπούσα από μικρό παιδί τη ζωή. Δηλαδή και στο ορφανοτροφείο δεν έκλαψα ποτέ. Δεν σήκωσα χέρι ποτέ. Δεν χτύπησα ποτέ. Δεν κάπνισα ποτέ. Ήμουν αθλητής. Παρόλο που να πάρω τον κακό το δρόμο για μένα ήταν εύκολο. Έλεγα. Ακόμα και στο θέατρο λέω θα παραμείνεις καλός. Ευγενής. Και πάντα τσακώνω και έχασα δουλειές θεατρικές, τηλεοπτικές γιατί τσακωνόμουν. Τσακωνόμουν για την ανθρωπιά. Α, έβλεπε δηλαδή περιστατικά. Ναι, τον έβλεπε στο άδικο. Ναι, λέω γιατί δεν μιλάς. Μου λέει. Και πήγαινα εγώ με τη μαγκύρα που είσαι φίρμα και τσακωνόμουν.
Με αποτέλεσμα εγώ να μείνω χωρίς δουλειά. Με πρωταγωνιστές δηλαδή τσακωνόσουν ή με σκηνοθέτες που μπορεί να μιλήσουν. Και με σκηνοθέτες και με παραγωγούς. Και έφυγες από δουλειά για αυτόν τον λόγο, σε απολύσανε. Ναι, ναι, βέβαια. Ή μου παίρναν το ρόλο και το δίνανε σε φίλους. Γιατί όταν είσαι πολύ φτωχός, δυστυχώς μένεις πολύ πίσω. Γι' αυτό λέω στα νέα παιδιά, δεν πρέπει να σας καταλαβαίνει κανένας. Το θέμα, άλλο φτωχός στην τσέπη, το μεγάλο πρόβλημα είναι να είσαι φτωχός στο μυαλό. Εγώ δεν ήμουν ποτέ φτωχός στο μυαλό. Ήμουν πάντα δραστήριος και αυτό που μου έλεγε ένας γέροντας, να είσαι χρήσιμος στην κοινωνία. Δηλαδή τώρα κι εγώ ηθοποιός να μην είμαι. Δηλαδή στην καραντίνα δούλευα γεωργός. Άνετα. Πήρα το τρακτέρ του πεθερού μου, οδήγησα. Έμαθα να φυτεύω ντομάτες. Στον ιερόνιμο του πήρα 8 πρόβατα. Πήραμε 50 κότες. Τώρα δείξατε αυτό. Εμείς βάλαμε μέσα φως να γεννάνε οι κότες. Αυτές οι ομάδες πώς γεννάνε. Γιατί κάνουν ένα αυγό. Κάτι βάλαμε μέσα ένα. Μου λέει ο πεθερός, να βάλουμε κάτι να κάνουν αυγά. Γιατί δεν γεννάνε οι κότες. Αυτό λέω στα νέα παιδιά. Ναι. Να είμαστε πολυπράγμονες. Λες, ακόμα και στο Σαββάτο, έφτιαξε τη σκηνή. Για το γιο σου. Είπες, παιδί μου, ότι μπορεί να κάνω και κάποια λάθη. Ναι. Αλλά θέλω τόσο πολύ να δώσω αγάπη, να κερδίζω το χρόνο μαζί του. Π.χ. λες ότι κοιμάστε ακόμα μαζί στο κρεβάτι. Εννοείται. Δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να κάνεις κάποια πράγματα λάθος και λες. Όχι. Να τα φτιάξω. Μην βάζω πρώτα το εγώ μου, το ότι εγώ τον λατρεύω, τον αγαπάω, αλλά πρέπει και αυτό να τον αφήσω. Πιστεύω είναι με συνεννόηση. Μου λέει, μπαμπά, θα με βάλει να κοιμηθώ. Λέω, εννοείται. Θα πάμε στις κούνιες. Δηλαδή κάθε πρωί θα ξυπνήσω 7 η ώρα. Παρόλο που έχω διπλή παράσταση μονή, θα ξυπνήσω 7 η ώρα να ντυθούμε, να πιει το γάλα του, να του φτιάξω στη γυναίκα μου τον καφέ. Γιατί είναι κουρασμένη η Κατερίνα, γιατί το δυσκολότερο επάγγελμα δεν είναι αυτό που κάνουμε εμείς εδώ. Είναι αυτή που μεγαλώνει παιδιά. Είναι ιερό επάγγελμα η μητρότητα για μένα. Και για σένα έχει και πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί δεν μεγάλωσες με τη μαμά σου. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Κουράζει. Ξέρεις να έχεις ένα παιδί 24 ώρες, Μάγκη. Μπέτη μου. Ξέρω, αγάπη μου, δεν έχω, δύο έχω. Και δύο τρελαίνεται μια μάνα και τους βλέπω. Ή βλέπω στις κούνιες. Όλες είναι με κάτι κινητά, με κάτι. Εγώ είμαι εκεί και παίζω με όλα τα παιδιά της πλατείας. Δεν θα παίξω μόνο με τον γιο μου. Θα παίξουμε ένα, δύο, τρία, στοπ! Με όλα τα παιδιά. Θα παίξουμε κούνιες, θα τους πάμε στην τραμπάλα. Δηλαδή ο Ιερώνυμος έρχονται όλοι οι φίλοι και όλοι οι γονείς κάθονται. Μου λέει, έχουμε το βυσκαδουράκι σήμερα εδώ. Δηλαδή, μας ξέρουν και οι πέτρες στην γειτονιά. Στην Αγία Αναστασία, δηλαδή στην Αιωνία, δεν υπάρχει περίπτωση πλατεία. Να μην ξέρουν. Να μην ξέρουν. Παιδιά, ήρθε ο Θανάσης. Να λένε γονείς με χαρά. Αφού μου λένε πολλοί πατεράδες, Θανάση δεν εμφανίζει και πολύ, μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Μετά μας ζητάνε τα παιδιά μας τέτοια. Καλά στη πιάτσα, Θανάση. Ναι, γιατί πρέπει να βγούμε έξω στην πλατεία. Λέω, Ιερώνυμε, τώρα πρέπει να βγούμε από τις 5 ώρα, γιατί νυχτώνει 5.30. Άρα 4 ώρα πρέπει να βγούμε στην πλατεία. Πάμε λίγο και στα θεατρικά να πούμε για το θέατρο. Ποιοι παίζετε, πού είστε, ποιες μέρες. Παίζουμε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και αύριο που είναι 17 Νοέμβρη παίζουμε. Να πω και καλή Σαρακοστή, γιατί πάμε για τα Χριστούγεννα, αρχίζει η νηστεία. Είμαστε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο θέατρο 131 Πειραιώς. Από τα Εθνικά Θέατρα, όπως είναι και ο Δημήτρης. Ανήκουμε στην ίδια παραγωγή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί να πούμε και κάτι, γιατί στην Ελλάδα λιθοβολούμε και τους παραγωγούς. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Έτσι. Καλά κάνω εγώ που παίζουμε τον πρωταγωνιστή ή πουλάμε μούρι. Αλλά κάποιοι άνθρωποι, για να κάνουμε εμείς τα όνειρά μας και να παίξουμε, πρέπει να ρισκάρουν και να βάλουν τα λεφτά τους. Παίζει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Ο Γιώργος Αρμένης, εντάξει, από το θέατρο Κουν, από τους τελευταίους, έχουμε ξαναδουλέψει και με ξαναβρίσκει πάλι μπροστά του μετά από πολλά χρόνια. Και είναι ωραίο όταν με καλεί στο καμαρίνι του, μου εμπλέκει το εγκόμιο. Και είναι πολύ ωραίο. Μου λέει, ξεκίνησες τότε και έφτασαν τα χρόνια. Δουλέψα μαζί το 2001. Και έρχεται το 22, μετά από τον Αχόρταγο του Ψαθά και να είμαστε μαζί. Λέω, τι ωραίο πράγμα. Ο Μπακαλόγωτος είναι που χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι, ναι, παραγγελία. Θα μου λένε όλοι, μίλα για τον Κατσιλό στο καφενέ, ξέρεις, εκεί στην Καρδίτσα. Θέλουν όλοι να τους διαφημίσεις, μωρέ. Ναι, και είναι πολύ ωραίο. Πες για τη λαϊκή, πες για την πλατεία, πες αυτό, πες το άλλο. Και λέω, παιδιά, όσα μου επιτρέψει το μυαλό μου εκείνη τη στιγμή, γιατί και εγώ αυτό συνδυάζω. Έτσι. Και αυτό είναι το μεγάλο που έχουμε οι κωμικοί ηθοποιοί, που έλεγε ο Θανάσης ο Βέκος, μας έλεγε, Θανασάκη, πληρωνόμαστε πριν πάμε στο ταμείο. Το χειροκρότημα του κοινού. Καταπληκτικό. Γι' αυτό και πολλές φορές παρασυρώμαστε, έρχεται ο Βάλαρης. Βυσκαδουράκι, μαζέψου. Αυτό είναι η κομική ηθοποίηση. Παρασυρώμαστε. Α, είσαι από αυτό. Ναι, παρασύρωμαι. Γιατί ξέρεις τι, σε χειροκροτάει το κοινό σε στιγμές, Δημήτρη. Δηλαδή, που δεν το περιμένεις. Κάνεις μια. Ναι, γιατί ετοιμάζεις μια παράσταση, λέμε θα πάει εκεί το γέλιο. Έλα όμως που γελάνε σαν υποψία στις στιγμές. Και παρασυρώμαστε. Είσαι υπέροχος, είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Πάνω απ' όλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πολύ αγάπη. Όταν μου είπαν για εσάς. Λέω εννοείται, λέω, θα πάω λέω, στα παιδιά με πολύ αγάπη. Πάρα πολύ που ήρθες. Να σκίσετε, ευχόμαστε να πάτε πάρα πολύ καλά. Και να σε δούμε σύντομα και στην τηλεόραση. Όπως λέει ο Γιάννης, όλοι είναι εξαιρετικές παραστάσεις, αλλά η δική μας λέει είναι η καλύτερη. Πεθαίνω με τον Γιάννη. Έτσι να κλείσουμε και εμείς οι καλύτεροι είμαστε. Σας περιμένουμε. Και αύριο 10 παρά 10, ποιοι θα είναι εδώ πρωινιάτικα. Εμείς οι καλύτεροι. Εμείς οι καλύτεροι.